Χαίρετε κυρίες και κύριοι και καλή σας εβδομάδα. Παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση Άστρα. Νεκρή βρέθηκε η 60χρονη καθηγήτρια μουσικής Κέτη Καραχάλιου σε αποστολή καταρρίχησης στην Μακρινίτσα. Η γυναίκα βρήκε τραγικό θάνατο χθες το μεσημέρι όταν έπεσε από ύψος 20 μέτρων και μπλέχτηκε στα σκοινιά της. Η αιτία θανάτου της ήταν ο πνιγμός. Νεκρή εντοπίστηκε από σωστικά συνεργεία χθες το μεσημέρι η 60χρονη Κέτη Καραχάλιου μέσα στο Μέγα Ρέμα στη Μακρινίτσα Πηδίου. Η άτυχη γυναίκα συμμετείχε σε καταρρίχηση και για άγνωστο λόγο πιθανότατα μπλέχτηκε στα σκοινιά, με αποτέλεσμα να χάσει με τραγικό τρόπο τη ζωή της. Ήταν ιδιαίτερα δραστήρια και αγαπητή στην κοινωνία του Βόλου, ενώ συμμετείχε και σε οικολογικά κινήματα. Ξεκίνησε μεγάλη επιχείρηση πάντως από την πρώτη στιγμή από την ΕΜΑΚ και την πυροσβεστική Βόλου, που προσπάθησαν να προσεγγίσουν το σημείο που συνέβη το δυστύχημα, το οποίο είναι δύσβατο και απόκριμνο, και να βρουν την 60χρονη. Επιχείρησαν πάνω από 10 πυροσβέστες, οι οποίοι ανέβαιναν με σκοινιά το Μέγα Ρέμα από τη βάση του, ακολουθώντας οδηγίες αναρχητή. Το δυστύχημα σημειώθηκε σε υψόμετρο περίπου 500 μέτρων. Και η συνδρομή δικιά μας τουλάχιστον ήταν απλώς να προσφέρουμε ένα μικρό αλυσοπρίρο που χρειάστηκαν κάποια στιγμή οι κάτοικοι του χωριού για να διανοίξουν το μονοπάτι που θα ανεβαίναν να κατεβάσουν τη σωρό και μέχρι εκεί. Τώρα όσον αφορά το τι συνέβη, δεν είμαστε σίγουροι. Εικάζουμε ότι λόγω της μεγάλης ποσότητας νερού που υπήρχε σπάνιο πράγμα για το Μέγα Ρέμα, προφανώς επειδή αυτές τις μέρες είχε πολλές ζέστες και χιλιώσαν αρκετά χιόνια επάνω, στην προσπάθεια να κατεβούν, όταν η κοπέλα ήταν η δεύτερη στη σειρά, είχε κατεβεί ήδη το ένα άτομο από το σημείο αυτό, εγκλωβίστηκε μέσα στα νερά του καταράκτη. Για κάποιο λόγο το σκοινί της δεν έδωσε αέρα για να μπορέσει να κατεβεί παρακάτω, μπερδεύτηκε, κόλλησε, δεν μπορεί να ξέρει τι ακριβώς έγινε. Παρέμεινε αρκετή ώρα μέσα στο νερό και παρόλο τις προσπάθειες που κάνανε τα υπόλοιπα άτομα να την απεγκλωβίσουν, δεν τα καταφέρανε. Με αποτέλεσμα ή να πνιγεί από την ποσότητα του νερού ή να τη σκοπεί ανάσα λόγω της ποσότητας του νερού που έφτει επάνω. Δυστυχώς είναι ένα ατύχημα το οποίο δεν συμβαίνει πάρα πολύ συχνά, βέβαια. Κάποτε μπορεί να συμβεί. Είναι ένα ατύχημα το οποίο δεν μπορούμε να το αποφύγουμε ή μπορούμε να το αποφύγουμε αν έχουμε καλύτερη οργάνωση. Για την τραγωδία αυτή μίλησε αποκλειστικά στην κάμερα του Άστρα ο εκπαιδευτής ΡΑΠΕΛ, κ. Γιώργος Ανδρέου, που βρισκόταν στο σημείο εκείνη την ώρα. Αποκλειστικά στον Άστρα τοποθετήθηκε ο γνωστός διασώστης του Βόλου, κύριος Ανδρέου, για το τραγικό δυστύχημα στη Μακρινίτσα, στέλνοντας μήνυμα ότι κανείς δεν πρέπει να ξεπερνά τα όρια του στο βουνό. Ο εκπαιδευτής canoeing rappel rafting τοποθετήθηκε σχετικά με το τραγικό περιστατικό που συνέβη χθες το μεσημέρι στο Μέγα Ρέμα Μακρινίτσας με την 60χρονη Κέτη Καραχάλιου, η οποία έχασε τη ζωή της. Σύμφωνα με όσα αποκαλύπτονται, η γυναίκα βρέθηκε κρεμασμένη ανάποδα, μπλεγμένη σε σκοινιά, με το κεφάλι μέσα στο νερό από το φαράγγι. Λυπάμαι πάρα πολύ για το περιστατικό. Θα ήθελα να είναι το τελευταίο, αλλά κάθε χρόνο κάτι ακούγεται. Δεν υπάρχουν επικίνδυνα σπόρ, υπάρχουν για όλες τις δραστηριότητες πρωτόκολλα και υπάρχουν σημεία που μπορεί κάποιος να τα ξεπεράσει και να φύγει από τα όρια διαχείρισης. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι όλες οι ομάδες που κινούνται στο βουνό, όποια δραστηριότητα και αν κάνουν, καλό είναι πρώτα να μαθαίνουν το πρωτόκολλο ασφαλείας. Είναι σημαντικό. Αλλιώς κινδυνεύουν πάρα πολύ. Η προτροπή λοιπόν συγκεκριμένη ότι πρέπει να υπάρχει ιδιαίτερη προσοχή και σαφέστατα θα πρέπει κανείς να έχει παρακολουθήσει ειδική εκπαίδευση. Κάτι που θα εμπλουτίσει τις γνώσεις του ώστε να αποφεύγονται λάθη σε δύσκολα και δύσβατα σημεία στο βουνό. Ξεπερνάνε τα όρια της διαχείρισης. Γιατί όταν εκπαιδεύεσαι, περνάς πρότυπα, περνάς κάποιες σχολές για να διαχειριστείς αυτά που μπορείς. Εάν κάνεις μια αυτοεκτίμηση και ξεπεράσεις τις ικανότητές σου, ενώ οι ικανότητές σου είναι για συγκεκριμένα πράγματα, τότε είναι το ρίσκο μεγαλύτερο και έχουμε τα ατυχήματα. Και δεν φταίει κανένας από τους γύρω μας να περνάει αυτά που περνάει μετά από ένα τέτοιο συμβάν. Παρακαλώ τους πάντες να προσέχουν και να μην ξεπερνάνε τις δυνατότητές τους, να κινούνται πιο ήρεμα και πιο χαλαρά στις υπαίθριες δραστηριότητες. Ο κύριος Ανδρέου συμμετείχε με τη σειρά του στην επιχείρηση απεγκλωβισμού και μεταφοράς του θύματος από κοινού με την 8η ΕΜΑΚ. Στον δεύτερο γύρο των εκλογών στις 24 Απριλίου περνούν για την Προεδρία της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν και Μαρί Λεπέν. Σε γρίφο για καιρούς λίτες εξελίσσεται ο δεύτερος γύρος των προεδρικών εκλογών στη Γαλλία, καθώς τα χθεσινά αποτελέσματα δείχνουν ότι ναι, μεν ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν, όπως αναμενόταν, επικράτησε έναντι στις γαλλικής ακροδεξιάς, επιβεβαιώνοντας δημοσκόπους όμως, η 24η Απριλίου που θα αναδειχθεί το νέο για τις 5ης Γαλλικής Δημοκρατίας, επιφυλάσσει και εκπλήξεις.
Με κομμένη την ανάσα, Ευρώπη και ΝΑΤΟ παρακολουθούν τις πολιτικές εξελίξεις στη Γαλλία, καθώς τρομάζει δημοσκοπική άνοδος τις θαυμάστες του ισχυρού άνδρα του Κρεμλίνου Βλαντιμίρ Πούτιν, Μαρίν Λεπέν. Αυτή τη φορά υπάρχει πραγματικός κίνδυνος, σχολιάζει στο πρωτοσέλιδό της η γαλλική εφημερίδα Λιμπερασιόν, απεικονίζοντας τους μονομάχους του δεύτερου κύριου Μακρόν και Λεπέν που αφήνουν να διασταυρώσουν τα ξύφη τους σε 14 ημέρες. Ευχαριστώ τους συμπατριώτες από όλο τον κόσμο. Πάνω από 36 εκατομμύρια ήσασταν εσείς που συμμετείχατε σε αυτό το καταπληκτικό δικαίωμα, το δημοκρατικό που είναι το δικαίωμα της ψήφου. Ευχαριστώ όλους τους συμπατριώτες οι οποίοι ήδη από τον πρώτο γύρο υπερψήφισαν τη δικιά μου υποψηφιότητα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Η εμπιστοσύνη που μου δείξαν, η εμπιστοσύνη που μου δείξατε, με τιμά, με υποχρεώνει και με δεσμεύει. Μπορείτε όλοι σας να θεωρήσετε ότι μαζί θα φέρουμε αυτό το όραμα ευρωπαϊκής ανεξαρτησίας, εθνικού ανοίγματος και σταθερότητας που φέραμε μαζί καθ' όλη τη διάρκεια της εκστρατείας. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω όλους αυτούς και αυτές, εκ των οποίων πολλοί σήμερα δίπλα μου, που αυτά τα τελευταία χρόνια δώσαν τόσα πολλά παντού σε όλη τη Γαλλία. Την ενέργειά σας, τη δουλειά σας, τις μέρες σας, τα βράδια σας, τις νύχτες σας. Και ξέρω πάρα πολύ καλά τι σας οφείλω. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Φωνάζουν οι νέοι υποστηρικτές του υποψηφίου. Καλώ όλους αυτούς οι οποίοι δεσμεύτηκαν να δουλέψουν δίπλα μου όλα αυτά τα χρόνια, να υπερβούν κάθε διαφορά με τους αντιπάλους μας για να δουλέψουμε για ένα μεγάλο όραμα για τη χώρα μας. Αγαπητοί συμπατριώτες, Γάλλοι από τον κόσμο ολόκληρο, Γάλλοι στη Γαλλία, ο γαλλικός λαός εκφράστηκε και μου έκανε την τιμή να με φέρει σε δεύτερη θέση απέναντι στον απερχόμενο πρόεδρο. Να εκφράσω, επιτρέψτε μου, στα εκατομμύρια αυτών των ψηφοφόρων ένα μεγάλο ευχαριστώ, με μεγάλη μετριοφροσύνη, αναλαμβάνοντας την ευθύνη μιας νέας ελπίδας. Την ελπίδα ότι θα σταθούν όρθιες οι δυνάμεις ανόρθωσης της χώρας, διότι έχουμε δύο αντιτιθέμενα οράματα, την αδικία και την αταξία ή την επανένωση των Γάλλων γύρω από την κοινωνική δικαιοσύνη και την προστασία γύρω από την χιλιετή επιθυμία των απλών ανθρώπων της χώρας μου. Ο Μακρόν επικράτησε, όπως προβλέπουν οι δημοσκοπήσεις, το χθεσινό πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών, αποσπώντας ποσοστό 27,6%, με κατατεμετρημένο σχεδόν το σύνολο των ψήφων, ενώ η κόρη του Πατριάρχη της γαλλικής ακροδεξιάς, Μαρίν Λεπέν, υποστηρίκτρια του Πούτιν, ήρθε δεύτερη με ποσοστό 23,41%. Την Μεγάλη Τετάρτη θα δοθεί τελικά η επιταγή φτώχειας από πλευράς κυβέρνησης στους δικαιούχους, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, κ. Οικονόμου. Τις ημερομηνίες στις οποίες έχει αποφασιστεί να γίνει πληρωμή του επιδόματος ακρίβειας των 200 ευρώ, αποκάλυψε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου, ρωτήθη σχετικά με την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών σήμερα το μεσημέρι. Σε εθνικό επίπεδο, από τον Σεπτέμβριο μέχρι και σήμερα, διαθέσαμε πάνω από 4 δισεκατομμύρια ευρώ, από τα οποία το 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ τώρα, το μήνα Απρίλιο. Συγκεκριμένα, αφορούν την αυξημένη επιδότηση ρεύματος και φυσικού αερίου, την επιδότηση κατά 15 λεπτά στο λίτρο της τιμής του πετρελαίου κίνησης, την επιδότηση της βενζίνης με 22 λεπτά ανά λίτρο στην υπηρετική χώρα και 28 λεπτά ανά λίτρο στα νησιά, την έκτακτη ενίσχυση 200 ευρώ στα ταξί, τη χορήγηση έκτακτης ενίσχυσης 200 ευρώ σε 900 και πλέον χιλιάδες χαμηλοσυνταξιούχους, ανασφάλιστες υπερήλικες και άτομα με ειδικές ανάγκες,
την καταβολή διπλής δόσης σε 250.000 δικαιούχους του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, την καταβολή 1,5 επιπλέον δόσης επιδόματος στους δικαιούχους επιδόματος παιδιού, την ενίσχυση του αγροτικού κόσμου με σειρά μέτρων, όπως την αναστολή και φέτος του τέλους επιδεύματος για τους αγρότες που υπάγονται σε κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, όπως επίσης και για τους αλίες της παράκτητης αλίας, την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωση για τους αγρότες το 2022, την επιδότηση του 80% της ρήτρας αναπροσαρμογής στο ηλεκτρικό ρεύμα, τη μείωση του ΦΠΑ των ζωοτροφών και των λιπασμάτων στο 6%, την περαιτέρω στήριξη των κτηνοτρόφων με βάση το τζίρο του 2021 για τις ζωοτροφές που θα ξεπεράσει τα 45 εκατομμύρια ευρώ. Τα μέτρα που αφορούν την στήριξη του πρωτογενή τομέα αγροτών και κτηνοτρόφων αποτελούν προτεραιότητα, καθώς οφείλουμε ταυτόχρονα να είμαστε εξασφαλισμένοι και έτοιμοι απέναντι στις επισυζητικές συνέπειες μιας παρατεταμένης αναταραχής. Για την έγκαιρη και αποτελεσματική στήριξη της κοινωνίας, εξασφαλίζουμε τους αναγκαίους πόρους ώστε η στήριξη προς την κοινωνία να μεγιστοποιηθεί. Γνωρίζετε ότι κατατέθηκε την Παρασκευή τροπολογία του Υπουργείου Οικονομικών για συμπληρωματικό προϋπολογισμό 2,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυξάνονται κατά 2 δισεκατομμύρια ευρώ οι πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού και κατά 600 εκατομμύρια οι πιστώσεις των συγχρηματοδοτούμενων σκέλους του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων. Σημειώνεται επίσης ότι με ισχυρό κοινωνικό πρόσημο ξεκίνησε και υλοποιείται η εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης Ελλάδα 2.0. Όπως είπε και ο Σικονόμη, η πληρωμή του επιδόματος των 200 ευρώ στους δικαιούχους θα γίνει το διήμερο 20-21 Απριλίου. Παράλληλα, τόνισε πως η κυβέρνηση θα σταθεί αμήλικτη σε φαινόμενα σπροκέρδειας. Φαινόμενα σπροκέρδειας δεν πρόκειται να επιτρέψουμε σε κανέναν, όπως τόνισε χαρακτηριστικά. Η κυβέρνηση εξασφαλίζει πόρους για να στηρίξει την κοινωνία απέναντι στον πληθωριστικό κύμα, όπως δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου, κάνοντας αναφορά μεταξύ άλλων στον πληρωματικό προϋπολογισμό και την πρώτη δόση από το Ταμείο Ανάκαμψης. Επίσης, τόνισε ότι υπάρχει επισυστική επάρκεια και πως η άνοδος των τιμών δεν οφείλεται στη δεσιμότητα, αλλά στο ενεργειακό κόστος. Παράλληλα, κάλεσε τους παράγοντες αγοράς και ειδικά τους μεγάλους να επιδείξουν ευθύνη απέναντι στην κοινωνία. Εάν δεν βρεθεί ευρωπαϊκή λύση για την αντιμετώπιση ενεργειακής κρίσης που προκαλεί και στην αύξηση στις τιμές των προϊόντων, και ο Οικονόμου ανέφερε ότι θα ληφθούν μέτρα σε εθνικό επίπεδο. Δεν θα αφήσουμε κανέναν μόνο ταυτόχρονα με τις πρωτοβουλίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο που τόνισε χαρακτηριστικά. Να πάμε τώρα σε έναν πανέμορφο τόπο ανάμεσα στον Όλυμπο και στον Κύφτσαβο, που συνδυάζει βουνό, πεδιάδα, θάλασσα, ορεινούς οικισμούς, τοπική παραγωγή, παράδοση, ποιότητα, αλλά και ζεστή φιλοξενία. Ο τόπος αυτός οριοθετείται στο Δήμο Τεμπών και έχουμε σε σύνδεση τον Δήμαρχο, τον κύριο Γιώργο Μανώλη, που θα δούμε ευθύς αμέσως. Καλησπέρα, κύριε Μανώλη, σας ευχαριστούμε πολύ για τη σύνδεση. Καλησπέρα, καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά κι εσείς και η εκπομπή σας, πάντα να είναι έτσι, οι ειδήσεις σας να είναι πάντα χαρούμενες. Δήμαρχε, φαίνεται πως ο τόπος σας τα έχει όλα. Θα θέλαμε να μας πείτε τι σας λείπει. Πραγματικά είναι ένας ευλογημένος τόπος που έχει τα πάντα και από θέμα τουρισμού και πολιτισμού και αρχαιολογίας και θρησκευτικό τουρισμό και παραγωγή, πρωτογενή παραγωγή με πάρα πολλά προϊόντα όπως είναι τα μύργαλά μας, τα φρούτα μας, τα καρπούζια μας, τα ακτινίδια του Πυριετού, τα κάστανα των Αμπελακίων, οι ελιές μας. Είναι ένας ευλογημένος τόπος, όπως είπατε κι εσείς, ένας πανέμορφος τόπος, είναι για όλες τις εποχές. Μας λείπουν οι υποδομές, θα πω εγώ. Δηλαδή μας λείπουν κάποια πράγματα που μπορούμε, ενώ μπορούμε να ανεβάσουμε τον τουρισμό πάρα πολύ. Λείπει αυτό που λέμε ότι το κατάλημα για να μπορέσουμε να φιλοξενούμε παραπάνω τουρίστες για να δουν έτσι αυτές τις ομορφιές που αναφέρθηκα προηγουμένως. Ποια είναι τα βήματα που κάνει η Δημοτική Αρχή πάνω στους άξονες του τουρισμού και του πολιτισμού? Κοιτάξτε να δείτε, πρόσφατα γύρισα από ένα ταξίδι στη Γαλλία, στο όρος Βεντού, όπου εκεί δραστηριοποιείται ο ποδηλατικός και ο περιβαλλοντικός τουρισμός πάρα πολύ τη Γαλλία. Και μας δόθηκε ευκαιρία με την αναπτυξιακή εταιρεία που έχουμε σαν Δήμη του νομού Λάρισας να πάμε να πάρουμε ιδέες, γιατί έχουμε αδελφοποιηθεί με αυτή την περιοχή εκεί η αναπτυξιακή δική μας με την αντίστοιχη αναπτυξιακή του Βεντούξ,
όπου πραγματικά είδαμε πράγματα τα οποία μας έκαναν μεγάλη εντύπωση και πιστεύω ότι θα μπορέσουμε σιγά σιγά συνεργαζόμενοι με τους φορείς εδώ που έτσι δραστηριοποιούνται στο ποδηλατικό αγώνισμα και στους περιπάτους να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε τα μονοπάτια μας, τα βουνά μας, τον Κίσεβο και μέρος του Ολύμπου που ανήκει στο Δήμο Τεμπών για να μπορέσουμε έτσι να ανεβάσουμε και αυτό το τουριστικό προϊόν. Στα παράλια μας, εμείς έχουμε μικρά παράλια, όχι μεγάλη παραλία, γύρω στα 6 χιλιόμετρα. Εκεί πραγματικά είναι πανέμορφα τα νερά, έχουμε γαλάζιες σημαίες. Καταλαβαίνετε ότι είναι πεντακάθαρα τα νερά μας για να παίρνουμε αυτό το βραβείο των γαλάζιων σημαίων. Η άμμος είναι, προσπαθούμε τώρα ακόμη να την έτσι επισημοποιήσουμε, είναι πάρα πολύ καλή για αμόλωτρα. Αναφέρεστε στην παραλία στα Μεσάγκαλα. Στην παραλία, ναι, Γάνες, όπου είναι τα τοπονύμια αυτά, το Καστρί Λουτρό και τα Μεσάγκαλα, ναι, ακριβώς. Έχουν γίνει κάποιες αναλύσεις της άμμου? Έχουν γίνει παλιότερα, πριν 4 χρόνια. Πραγματικά υπάρχει ότι είναι η αματική η άμμος και θα μπορέσει, είναι αξιοποιήσιμη, αλλά χρειάζονται ακόμη πάρα πολλά βήματα για να μπορέσουμε να την αξιοποιήσουμε όλη την εποχή και όχι μόνο το καλοκαίρι. Χρειάζονται κάποιες επενδύσεις, οι οποίες σιγά σιγά έτσι πρέπει να γίνουν εκεί για να μπορέσει να ανεβεί ακόμα πιο πολύ το τουριστικό προϊόν στην περιοχή εκείνη. Στοχεύεται λοιπόν εκεί στον ιαματικό τουρισμό, αν καταλαβαίνουμε καλά. Νομίζω, ναι, ότι πρέπει να στοχοποιήσουμε και να δραστηριοποιηθούμε σε αυτό το κομμάτι του τουρισμού. Τώρα, εν ώψη καλοκαιριού, να πούμε, η παραλία διαθέτει τα κατάλληλες εγκαταστάσεις και καταλύματα, προσφέρεται για διακοπές για όποιον θέλει να έρθει εκεί? Βεβαίως. Έχουμε πάρα πολλά καταλήματα, νοικιαζόμενα δωμάτια περισσότερο, όχι ξενοδοχεία. Και ένα ξενοδοχείο μόνο που δραστηριοποιείται εκεί στην περιοχή και είναι πάρα πολύ καλό και σε καλή τοποθεσία. Εμείς ως Δήμος καθαρίζουμε τώρα, υπογράψαμε τη σύμβαση για να καθαρίσουμε τους δρόμους από την άμμο, η οποία το καλοκαίρι λόγω των ανέμων και λοιπά μεταφέρεται και γεμίζει τους δρόμους, και θα καθαρίσουμε και έχουμε υπογράψει και τη σύμβαση για το καθαρισμό της παραλίας από ό,τι φερτό υλικό έχει γεμίσει ή έχουν αναποθέσει εκεί οι άνθρωποι, για να μπορέσουν να υποδεχθούμε τους επισκέπτες και τους παραθεριστές έτσι με πιο πολύ καθαρή αμμουδιά, για να τυχαίρονται και τα παιδάκια και ο κόσμος. Και οι επαγγελματίες, βέβαια, οι οποίοι δραστηριοποιούνται εκεί στην περιοχή. Δήμαρχε, έχει γίνει η αποκατάσταση των ζημιών σε υποδομές αλλά και στην ειδοποιία, στην οδοποιία από την επέλαση της κακοκαιρίας Διομήδης, διότι είδαμε στο Καλοχώρι τη γη να χωρίζεται στα δύο, να καταπίνει το δρόμο, χωράφια. Έχουν αποκατασταθεί οι ζημιές αυτές? Εν μέρη, ναι. Στο περισσότερο κομμάτι του Δήμου μας έχει αποκατασταθεί η ζημιά, όχι μόνο μέσα στους οικισμούς, αλλά και στην αγροτική οδοποιία. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, είμαστε ένας Δήμος αγροτικός, παιδινός και ορεινός, με πάρα πολλά χιλιόμετρα αγροτικής οδοποίησης. Οι καταστροφές ήταν τεράστιες με το Διομήδη, όπως είδατε κι εσείς από το Καλοχώρι. Ο όγκος του νερού που έπεσε σε λίγες ώρες ήταν πάρα πολύ μεγάλος. Αν και είχαμε αποκαταστήσει όλη την αγροτική οδοποίηση, μας την κατέστρεψε, οπότε ξεκινήσαμε πάλι από την αρχή. Είναι πολύ δύσκολο, αλλά στο μεγάλο ποσοστό της έχει τελειώσει. Προσπαθούμε πάντα να τελειώσουμε εκεί που δραστηριοποιούνται οι αγρότες πρώτα, και εκεί που χρειάζεται λίγο να πάμε παρά πίσω, να τα αφήνουμε πιο πίσω, αλλά σιγά σιγά πιστεύω ότι μέχρι τις αρχές του καλοκαιριού θα έχουμε τελειώσει την αποκατάσταση όλης της αγροτικής οδοποίησης. Βέβαια και τον καθαρισμό των ρευμάτων με την βοήθεια της περιφέρειας, την οποία και μου δίνεται τώρα στην ευκαιρία να ευχαριστήσω. Έχουν καθαριστεί πάρα πολλά ρέματα που είχαν να καθαριστούν 50 και 60 χρόνια και τα οποία δημιουργούσαν κάποια προβλήματα, μικρά ή μεγάλα, ανάλογα με τον όγκο του νερού που είχαν, έχουν αποκατασταθεί και αυτά. Οπότε μας λέτε πώς προχωρούν τα έργα που έχουν σχεδιαστεί με την περιφέρεια Θεσσαλίας
για τη θωράκιση της περιοχής. Ακριβώς. Είμαστε σε καλό δρόμο. Πολύ ωραία. Πρόσφατα υπογράψατε τη σύμβαση για την εσωτερική οδοποιία του Δήμου Τεμπών και θα ήθελα να μας πείτε, εκτός από αυτό το έργο, ποια άλλα έργα υλοποιούνται αυτή τη στιγμή στο Δήμο και ποια ακόμα είναι στο πρόγραμμα της Δημοτικής Αρχής έως το τέλος της θητείας σας. Πραγματικά έχουμε αυτή η σύμβαση. Είναι βέβαια μικρό το ποσό, γιατί θα κάνουμε μικρές επεμβάσεις σε όσο μπορούν περισσότερα χωριά του Δήμου μας. Και η εσωτερική οδοποιία είναι τεράστια σε κάθε Δήμο, όχι μόνο στο δικό μας, αλλά τώρα μιλάμε για το δικό μας Δήμο. Πραγματικά δεν χρειάζονται πολλά εκατομμύρια για να κατασταθούν όλοι οι δρόμοι που είναι εντός ανοιγισμών. Έργα τα οποία έτσι είναι προτεραιότητα και πρέπει να είναι αυτή την εποχή λόγω της ενεργειακής κρίσης, είναι έργα που αφορά την ενέργεια. Πρόσφατα από το Τρίτσι χρηματοδοτήκαμε με το ποσό του 1,5 εκατομμυρίου ευρώ για την εγκατάσταση ενός φωτοβολταϊκού πάρκου, ενός μεγαβάτ, το οποίο θα μας βοηθήσει πάρα πολύ στη ΔΕΙΑ, τουλάχιστον που εκεί είναι όλη η μεγάλη ενέργεια της άρδευσης και της ίδρυυσης, για να μπορέσουμε να μειώσουμε το κόστος ενέργειας και να είναι λίγο ωφέλιμο και για μας σαν επιχείρηση στη ΔΕΙΑΤ, γιατί όπως καταλαβαίνετε η ΔΕΙΑΤ είναι ανταποδοτικού χαρακτήρα και στηρίζεται μόνο στα έσοδα από τα ανταποδοτικά που πληρώνουν οι χρήστες. Αναβαθμίζουμε τα σχολεία μας, τα κάνουμε ενεργειακά, έτσι να είναι το αποτύπωμά τους πάρα πολύ περιβαλλοντικό, δηλαδή να έχουμε και καλύτερη θέρμανση και λιγότερη κατανάλωση ρεύματος και καυσίμων, τα οποία και αυτά έχουν φτάσει στα ύψη. Τα επόμενα έργα τα οποία είναι να γίνουν είναι ο παιδικός σταθμός στον Πυργετό που έχουμε υπογράψει τη σύμβαση. Είναι η αναβάθμιση δύο σχολείων ακόμη του Πυργετού, του Λυκείου Πυργετού και του Γυμνασίου και του Λυκείου του Σικουρίου. Υπάρχει η πεζοδρόμηση που θα γίνει στην είσοδο του Σικουρίου. Ετοιμάζουμε μελέτες για αγωγούς άρδευσης, υπηγειοποίηση αρδεύσεων και αναβάθμιση των αδειοστασίων. Καταθέσαμε σε όλες τις προτάσεις του Τρίτσι έργα, τα οποία δικαιούμαστε να πάρουμε στο ύψος του 6 εκατομμυρίων ευρώ. Όλα αυτά νομίζω ότι το κοινοκομείο που έχει εγκριθεί ήδη για να γίνει, και όπως καταλαβαίνετε η διαχείριση των αδέσποτων και δεσποζόμενων ζώων είναι πάρα πολύ δύσκολη σε όλους τους Δήμους. Εντάξει, είναι μεγάλο το πρόβλημα αυτό με τα αδέσποτα σκυλιά. Προσπαθούμε να τα έτσι διαχειριστούμε με έναν τρόπο ώστε να μην δημιουργούν πρόβλημα στους κατοίκους. Και επίσης είναι και οι επεμβάσεις στις πλατείες των χωριών, όπου προσπαθούμε έτσι να, επειδή ήταν χρόνια κατασκευασμένες, καταλαβαίνετε υπάρχουν πλατάνια μέσα εκεί που αρχίζουν να δημιουργούν πρόβλημα, να τις διορθώσουμε, όπως είναι η πλατεία του Πυργετού, της Εγάνης, της Ιταίας που κάναμε και όπου χρειαστεί να κάνουμε και άλλες επεμβάσεις. Όλα αυτά νομίζω είναι πάρα πολλά για να γίνουν μέσα στον 1,5 χρόνο που μας απομένει μέχρι τις εκλογές. Αλλά πάση περιπτώσει προσπαθούμε και προσπαθούμε περισσότερο και για την καθημερινότητα. Να έχουμε καθαρό το Δήμο, με φωτισμένο το Δήμο, με τα φώτα του, το πράσινο να είναι κομμένα τα ποτάρια, γιατί και με την αντιπυρική περίοδο τώρα που μπαίνουμε από 1η Μαΐου πρέπει όλα αυτά να είναι προσεγμένα για να μην έχουμε και πυρκαγιές. Γιατί πάμε προς το καλοκαίρι, οπότε καταλαβαίνετε και εκεί πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι. Δήμαρχε, είχατε ζημιές από τον ισχυρό παγετό του Μαρτίου? Αν και έτσι η αγωνία και η δική μας, αλλά περισσότερο των αγροτών, ήταν πραγματικά ότι υπήρξε τη ζημιά, φαίνεται να μην είναι τόσο μεγάλη. Υπάρχει ζημιά στις πρώιμες καλλιέργειες, όπως είναι η Αμυργαλιά, η Τέξας, τα πρώιμα Βερίκογα και τα Ροδάκινα. Εκεί υπάρχει ένα πρόβλημα πράγματι, αλλά στις πιο όψιμες καλλιέργειες δεντρώδες δεν υπάρχει, από ό,τι φαίνεται μέχρι τη στιγμή. Τώρα δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί, αν πραγματικά έχει πάθει κάποιο ζημιωγό νέτιο που δεν φαίνεται ακόμη και το δείξει αργότερα το δέντρο. Αλλά προς το παρόν
φαίνεται οι παραγωγές να είναι ικανοποιητικές. Δήμαρχε, μετά από 2 χρόνια λόγω της πανδημίας, άνοιξε το βράδυ του Σαββάτου η ετήσια εμποροπανήγυρη γόνων. Θέλω να σας ρωτήσω αν ανταποκρίθηκε ο κόσμος τόσο σε επίπεδο εμπόρων αλλά και επισκεπτών. Πραγματικά ναι, μετά από 2 χρόνια αναμονής, έτσι, γιατί το εμποροπανήγυρη αυτή των γόνων είναι η πρώτη που ανοίγει στην περιοχή εδώ πέρα και μετά ξεκινάνε όλα Τυρνάβου, Φασάλων κλπ. Την περιμέναμε όλοι με αγωνία και ήμασταν λίγο επιφυλακτικοί πώς θα κυλήσει. Από θέμα εμπόρων κλπ. Είναι μειωμένη από ό,τι ήταν πριν το 19 που είχε γίνει τελευταία. Αλλά η κοσμοσυρωή ήταν καταπληκτική. Εγώ όταν πήγα εκεί κατά τις 9 η ώρα του Σαββάτου για να δω τους εμπόρους κλπ. Πώς είναι, αν χρειάζονται κάτι, αν ξεκίνησε ομαλά κλπ. Η έκπληξή μου ήταν μεγάλη γιατί ο κόσμος ήταν πάρα πολύ, πάρα πολύ. Αυτό φαίνεται ότι ο κόσμος επιθυμεί αυτά τα πράγματα, είναι όπως λέμε λαϊκά σκασμένος πλέον, είναι μέσα στο σπίτι του κολλημένος. Το θέλει αυτό. Χάρηκα πάρα πολύ γιατί πάρα πολλά παιδάκια ήταν εκεί να ανεβούν πάνω στα παιχνίδια. Περιμένανε με τις ώρες, μπορώ να πω, στην ουρά για να μπορέσουν έτσι να χαρούν και αυτοί τα παιχνίδια. Πραγματικά ήταν μια ευχάριστη έκπληξη. Έχει μεγάλη ανάγκη πραγματικά ο κόσμος να επιστρέψει στην κανονικότητα. Δήμαρχε, μέχρι πότε θα διαρκέσει? Μέχρι τις 15 του Απρίλη, μέχρι την άλλη Παρασκευή δηλαδή. Μάλιστα. Κλείνοντας, θα ήθελα να μου κάνετε και ένα σχόλιο για την δημοσκοπική έρευνα που έκανε η εταιρεία MRB, η οποία εκτός από το στάνταρ πολιτικό κομμάτι για τα κόμματα, την πολιτική κατάσταση και την οικονομία, τις εκλογές, έφτασαν και στο Δήμο Τεμπών με ερωτήσεις για τη σημερινή διαχείριση του Δήμου, τα οικονομικά των δημοτών της περιοχής, τα κυριότερα προβλήματα του Δήμου και κατέληξαν στην αξιολόγησή σας. Ναι, και εμείς την είδαμε με έκπληξη και με ευχαρίστηση αυτή τη δημοσκόπηση. Όπως είδαμε όλοι μας, είμαστε από τους πρώτους δήμους, από την πρώτη δημοτική αρχή που θα, αν γινόταν εκλογές, θα μας στήριζε ο κόσμος σε ένα μεγάλο ποσοστό που φτάνει γύρω στο 59%. Αυτό όμως μας δίνει και μας δίνει έτσι τη δυνατότητα να προχωρήσουμε με ακόμη πιο πολύ όρεξη το επόμενο χρονικό διάστημα που μας μένει μέχρι τις εκλογές, αλλά και μας και πρέπει να φανούμε αντάξεις αυτό που ο κόσμος μας ψήφισε, να προσδοκίες δηλαδή του κόσμου να μπορέσουμε να τις υλοποιήσουμε όσο μπορούμε περισσότερο, βέβαια, γιατί όλα τα πράγματα δεν μπορούμε να τα κάνουμε. Και έτσι ευχαριστούμε τον κόσμο που δίνει κατανόηση, δείχνει αυτή την κατανόηση και δείχνει αυτή την εκτίμηση απέναντι στη δημοτική αυτή ομάδα που έχουμε. Τώρα, με αφορμή τη δημοσκόπηση, δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω αν θα είστε εκ νέου υποψήφιος. Να είμαστε καλά, θα είμαι πάλι υποψήφιος, ναι, και την επόμενη πενταετία πλέον που θα είναι. Μάλιστα, Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη σύνδεση και για τη συνομιλία. Καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια και σε εσάς. Και εμείς να περάσουμε στο επόμενο θέμα μας. Ανοίγει εντός ολίγων ημερών ηλεκτρονική πλατφόρμα για χιλιάδες δικαιούχους για την υποβολή των αιτήσεων για το επίδομα για τα καύσιμα, προκειμένου να ανακοφιστούν τα νοικοκυριά. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για να ενεργοποιηθεί η ηλεκτρονική κάρτα καυσίμων. Εντός της εβδομάδας αναμένεται να εκδοθεί η κοινή υπουργική απόφαση που θα ορίζει τα κριτήρια, τους δικαιούχους και τη διαδικασία χορήγησης του επιδόματος καυσίμων. Και αμέσως μετά θα ανοίξει πλατφόρμα για την υποβολή των αιτήσεων από τους δικαιούχους. Στις επόμενες μέρες περιμένουμε να ανοίξει πλατφόρμα. Η ανακοίνωση που είχαμε από το Υπουργείο ήταν περίπου στις 10 του μηνός. Οπότε αύριο μεθαύριο θεωρούμε θα ανοίξει πλατφόρμα. Για την υπηρετική Ελλάδα η επιδότηση είναι στα 40 ευρώ για 3 μήνες, για τα νησιά είναι στα 50 ευρώ και για τα δίκυκλα είναι 30 ευρώ. Σίγουρα το μέτρο δεν μας ικανοποιεί, το θεωρούμε ανεπαρκές. Όπως έχουμε ξαναπεί, είναι σαν ασπιρίνη στον ασθενή. Παρόλα αυτά, όσοι έχουν τη δυνατότητα και το δικαιούνται μπορούν να μπουν στο gov.gr να κάνουν τις αιτήσεις τους και είτε θα δώσουν το IBAN είτε θα κατεβάσουν την εφαρμογή στο κινητό που έχει και μία έξτρα 5 ευρώ για αυτούς που θα κατεβάσουν την εφαρμογή. Και
ας ελπίσουμε να μπουν σύντομα τα χρήματα ώστε να τα επιφοληθεί το καταναλωτικό κοινό. Την ίδια ώρα, κυρία Κοντοχρήστου, έδωσε στίγμα και για το πώς διαμορφώνεται η μέση τιμή της αμόλυβδης και του πετρελαίου κίνησης στη Μαγνησία. Η μέση τιμή του νομού στο πετρέλαιο κίνησης σήμερα είναι γύρω στο 1,78. Η αμόλυβδη είναι περίπου στο 2,03. Έχει πέσει κάπως και αναμένουμε και τις επόμενες μέρες ίσως μια ακόμη μείωση των τιμών, καθώς βλέπουμε ότι αρχίζει να διορθώνεται η τιμή του βαρελιού διεθνώς. Είμαστε τώρα στα $100 από τα 107 που ήμασταν την προηγούμενη εβδομάδα. Η κίνηση πάντως δεν διαγράφεται και τόσο ζωηρή, λόγω και των καταστάσεων που υπάρχουν και τον παγκόσμιο κοινωνικο-οικονομικό περίγυρο. Τα πράγματα, όταν βλέπουμε όλα αυτά τα παγκόσμια γεγονότα, δεν μπορούμε να έχουμε υπέρμετρη αισιοδοξία αυτή τη στιγμή. Παρ' όλα αυτά, θεωρώ ότι σίγουρα θα είναι καλύτερο Πάσχα από ό,τι πέρυσι που ήμασταν ακόμα με τα μέτρα. Και ευελπιστούμε σε κίνηση και τουρισμό, ώστε να μπορέσουν και οι επιχειρήσεις και η εστίαση, ειδικά που έχει πληγεί, αλλά και εμείς, να μπορέσουμε να ανασάνουμε, να γίνει ένας κύκλος εργασιών, γιατί όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, όλη η κίνηση και γενικότερα σε όλες τις επιχειρήσεις είναι υποτονική. Η πρόσβαση πάντως στην πλατφόρμα, σε ό,τι αφορά το επίδομα των καυσίμων, θα γίνεται με κωδικούς τάξης NET και οι ιδιοκτήτες οχημάτων θα έχουν δύο επιλογές. Να εκδώσουν την ηλεκτρονική κάρτα καυσίμων για να μπορούν να εξαργυρώσουν το ποσό που έχει πιστωθεί σε αυτή στα πρατήρια καυσίμων μέχρι το τέλος Ιουλίου ή να εισπράξουν τα χρήματα με κατάθεση στον τραπεζικό τους λογαριασμό. Όσοι επιλέξουν το smartphone τους για την έκδοση της ψηφιακής κάρτας θα έχουν πρόσθετη επιδότηση 5 ευρώ. Έτσι, τα ποσά του επιδόματος που θα πιστωθούν στον τραπεζικό λογαριασμό ή στην ψηφιακή κάρτα διαμορφώνονται ως εξής: 30 έως 35 ευρώ για τις μοτοσυκλέτες στην επιρροτική Ελλάδα, 35 έως 40 ευρώ για τις μοτοσυκλέτες στα νησιά, 40 έως 45 ευρώ για τα αυτοκίνητα στην ηπειρωτική Ελλάδα και 50 έως 55 ευρώ για τα αυτοκίνητα στα νησιά. Στην κάμερα του Άστρα τοποθετήθηκαν οι πολίτες του Βόλου σχετικά με τις ανατιμήσεις και την ακρίβεια που επικρατεί σε εθνικό αλλά και παγκόσμιο επίπεδο. Πιεσμένοι και οι Βολιώτες με το κύμα ανατιμήσεων και την ακρίβεια που διαμορφώνει την καθημερινότητά τους και τα μηνύματα που έστειλαν συγκεκριμένα στην κάμερα του Άστρα. Γενικότερα, τι λέτε, δύσκολη κατάσταση? Αρκετά. Τι μήνυμα στέλνετε στην κυβέρνηση ως πολίτης? Προσοχή. Φαντάζομαι θα είναι μια περίοδος δύσκολη για όλους. Αν έχεις μπροστά στον Πρωθυπουργό τώρα των Υπουργών Οικονομικών, τι μήνυμα τους έστειλε? Δεν ξέρω, φαντάζομαι είναι δύσκολο με αυτή την κατάσταση να πάρεις τέτοιες αποφάσεις. Δεν ξέρω. Ωραία. Είναι κάτι δύσκολο. Η κυβέρνηση θεωρείται πράττει τα δέοντα, δηλαδή αντιμετωπίζει όπως πρέπει το θέμα? Θα μπορούσε και καλύτερα. Θα μπορούσε και πολύ καλύτερα. Γιατί υπάρχουν οικογένειες και που έχουν σοβαρά προβλήματα αυτή τη στιγμή να αντιμετωπίσουν, και δεν είναι μόνο το ρεύμα, είναι και η ακρίβεια. Η ακρίβεια η οποία σαρώνει γενικώς τα πάντα αυτή τη στιγμή. Έχουν έρθει ψηλό λογαριασμό ρεύματος αερίου σας? Ας όσο καταλάβετε, στην επιχείρησή μου από 800 ευρώ ρεύμα με έχει έρθει 2.000 ευρώ. Αρκετοί πάντως και από συνταξιούχους που τοποθετήθηκαν έστειλαν μήνυμα προς τον Υπουργό Οικονομικών και τον Πρωθυπουργό να κάνουν κάτι ώστε να δοθεί λύση στη δύσκολη αυτή συγκυρία για ολόκληρο τον κόσμο. Η σύνταξη φτάνει? Η σύνταξη και φτάνει και δεν φτάνει. Και φτάνει και δεν φτάνει. Ανάλογα με τα υπόλοιπα που θα ξοδέψεις, ναι, για να τα καταφέρεις να έρθεις. Να ισορροπείς τη σύνταξη. Ίσα-ίσα. Ίσα-ίσα, Μία ή άλλη. Αν είχατε μπροστά σας τον Πρωθυπουργό, τον Υπουργό Οικονομικών, τώρα τι θα τους λέγατε? Θα τους έλεγα ότι όποιον βγουν να πάρουν, όσο μάλλον είναι κάτω από την καρέκλα, λένε πολλά μπλα μπλα μπλα. Όταν ανεβούν στην καρέκλα, τα αλλάζουν. Η σύνταξη κάθε μήνα φτάνει για έξοδα? Πού να φτάσει, πού να φτάσει, με τίποτα. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Ναι. Ελπίζουμε κάτι το καλύτερο. Ελπίζουμε. Αν είχατε τώρα κάποιο κυβερνητικό στέλεχος ή την Πρωθυπουργό μπροστά σας, τι θα του λέγατε? Θα το στόλιζα κανονικά, θα το στόλιζα. Θα το στόλιζα κανονικότατα. Αλλά δεν το βρίσκω να το στολίσω. Πανθεσσαλική συγκέντρωση συνταξιούχων θα γίνει αύριο στη Λάρισα. Και στο σημείο αυτό να συνδεθούμε και να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο των συνταξιούχων ΙΚΑ του νομού Μαγνησίας, τον κύριο Γιώργο Ρούσα. Καλησπέρα κύριε Ρούσα, σας ευχαριστούμε πολύ για τη σύνδεση. Καλησπέρα σας. Αύριο στη Λάρισα θα γίνει η Πανθεσσαλική Συγκέντρωση Συνταξιούχων. Αν και τα κυριότερα αιτήματά σας πλέον σε όλους είναι γνωστά, θα ήθελα να μας πείτε ακόμη μια φορά, σας παρακαλώ, τι διεκδικούν οι συνταξιούχοι? Το πρώτο πράγμα που θα ήθελα να πω, ότι ευχαριστώ εγώ από το κανάλι σας, ότι τελευταία στιγμή εμείς είμαστε σε μια εγρήγορση, προσπαθούμε να είμαστε κάθε μέρα στους δρόμους και να διεκδικήσουμε μαζί με τους συνταξιούχους όλα αυτά που μας έχουν αφαιρέσει τα τελευταία 10 χρόνια. Και βέβαια τα αιτήματά μας είναι υπάγια. Εμείς ζητάμε αυξήσεις. Στην ουσία αυτή τη στιγμή
Νομίζω από το ρεπορτάζ το δικό σας, αυτά τα λίγα λεπτά που παρακολουθούσα, τι απαντάνε οι συνταξιούχοι, και είναι αυτοί που εμείς συναντάμε αυτούς καθημερινά ή μας παίρνουν τηλέφωνο. Τελικά, το προηγούμενο μήνα είχαμε πάθει ένα σοκ. Αυτό που λέμε, οι λογαριασμοί που είχαν έρθει για το ρεύμα, για φυσικό αέριο ή αυτός που είχε ανάγκη να πάρει το πετρέλαιο, ειδικά αυτοί οι λογαριασμοί φυσικού αερίου και του ρεύματος, ήταν αυτοί που ήταν τόσο σοκαριστικοί που μας έχουν γονατίσει στην κυριολεξία. Δεν υπάρχει καμία οικογένεια που δεν είχε υποφέρει από αυτή τη ιστορία. Και νομίζω ότι αυτές οι αυξήσεις, οι ανατιμήσεις που έχουν γίνει ακόμα πριν την κρίση και πριν το πόλεμο, αυτό το τελευταίο χρονικό διάστημα, αυτό που συμβαίνει τώρα στην Ουκρανία, που είναι δικαστή από εμάς, τουλάχιστον θα πούμε, έχουμε βγει πολλές φορές και κάναμε δηλώσεις για αυτό το ζήτημα. Α, τώρα θα πούμε για την αυριανή ημέρα, εμείς λέμε ότι οι συνταξιούχοι πρέπει να έρθουν μαζί μας. Θα έχουμε τα λεωφορεία από το Δημαρχείο του Βόλου στις 9 η ώρα και θα ξεκινήσουμε. 10.30 είναι στην κεντρική πλατεία της Λάρισας στη συγκέντρωση, για να δώσουμε μια δυνατότητα στους συνταξιούχους να εκφράσουν την οργή τους οργανωμένα, να στείλουμε μήνυμα προς την κυβέρνηση ότι αυτά που έχει εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός να μας δώσει κάποια βοήθημα, όχι σε όλους, ας σε πιο εξαθλειωμένο στην ουσία, είναι ψίχολα, είναι επιδόματα πείνας. Εμείς ζητάμε αυξήσεις και να δοθούν όλα αυτά που εμείς έχουμε πληρώσει στην ουσία, και όχι μόνο να πούμε με τις εισφορές μας, απληρώσαμε εδώ και πολλά χρόνια δίνοντας τα χρήματα στους ασφαλιστικούς φορείς μας. Γι' αυτό και λέμε. Κύριε Ρούσα, λέτε χαρακτηριστικά, δώστε πίσω τα κλεμμένα. Τι ακριβώς εννοείτε με αυτό? Την ώρα που εμείς ζητάμε, δώστε μας πίσω τα κλεμμένα, δεν θέλω να ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση, γιατί είναι μεγάλη περιγραφή των προβλημάτων αυτό που αντιμετωπίζω. Μόνο τώρα, με τις ανατιμήσεις και με την κατάσταση που βιώνουμε, αυτή τη στιγμή εμείς δεν μπορούμε να αντέξουμε, δεν μπορούμε να ξανασταθούμε στα πόδια μας, γιατί χάνουμε στην ουσία μόνο από τις ανατιμήσεις δύο συντάξεις, και στο σύνολο κάθε χρόνο από τους συνταξιούχους αφαιρούν 8,5 δις από τις περικοπές που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια. Αυτός είναι ο λόγος που εμείς βγαίνουμε στους δρόμους, και αυτές οι κινητοποίησεις που θα γίνει αύριο, αυτή η περιφερειακή συγκέντρωση, θα γίνουν άλλες 8 σε όλη την Ελλάδα. Δεν υπάρχει περιφέρεια που δεν θα οργανώσει κάτι αντίστοιχο. Θα γίνουν αύριο αυτές οι... Όχι, χθες έχει γίνει στη Τρίπολη έχει γίνει. Υπάρχει, θα πούμε, ένα πρόγραμμα των κινητοποίησεων σε κάθε περιοχή. Δεν έχω μπροστά μου, θα πω, αυτή τη στιγμή για να σας ανακοινώσω. Μόνο το ξέρουμε πολύ καλά ότι στις 14 Απρίλη θα είναι πάλι ξανά πανετική συγκέντρωση, και εκεί θα υπάρχει βέβαια πορεία στο Υπουργείο ή Οικονομικών ή της Εργασίας, εκεί που θα αποφασίσουν οι συνάδελφοί μας, για να απαιτήσουν μπροστά το Πάσχα να δοθούν τουλάχιστον αυτό που εμείς δικαιούμαστε να πάρουμε. Θα σας πω ένα, και έχουμε πει και άλλες φορές από το κανάλι σας, υπάρχει ένα 0,5 το ΑΕΠ που έπρεπε να δοθούν και είναι στο προϋπολογισμό του κράτους. Αυτά τα χρήματα δεν έχουν δοθεί στους συνταξιούχους ούτε το 2020 ούτε το 2021. Αυτά τα λεφτά μόνο να πάρουμε στην αρχή, και βέβαια τις αυξήσεις που μας εξαγγέλνουν συνεχόμενα ότι θα πάρουμε το 2023, εμείς ξέρουμε να κάνουμε τους υπολογισμούς μας και ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Όποιος συνταξιούχος έχει προσωπική διαφορά από το τρόπο υπολογισμού τη σύνταξή του με τον νόμο του Κατρούγκαλου, και αυτή την προσωπική διαφορά είναι μεγάλη, θα γίνεται αυτό που λέμε, θα συγχωνεύονται στην ουσία τα χρήματα, θα αφιερώνται από την προσωπική, θα μειώνεται η προσωπική διαφορά και θα αυξάνεται την ανταποδοτική μας σύνταξη. Μόνο τα λεφτά, μάλλον την αύξηση, δεν θα το πάρουν. Και αυτή είναι η πραγματικότητα. Μας είπατε, κύριε Ρούσα, ότι όσοι συνταξιούχοι επιθυμούν να συμμετέχουν στην κινητοποίηση, θα μεταβούν στη Λάρισα με λεωφορεία που θα ξεκινήσουν το πρωί από το Δημαρχείο. Ναι, από το Δημαρχείο 9 η ώρα. Τα λεωφορεία είναι δωρεάν. Εμείς αυτή τη δυνατότητα έχουμε σαν συνταξιουχικές οργανώσεις εδώ της Μαγνησίας να μεταφέρουμε τον κόσμο, και απλώς
θέλουμε να μας πάρουν τηλέφωνα, γιατί στις ανακοινώσεις που έχουμε μοιράσει, στις εξορμήσεις που κάναμε πριν μερικές μέρες και ακόμα και σήμερα στη παραλία, έχουν τα τηλέφωνά μας να δηλώσουν τη συμμετοχή. Για να μην βρεθούμε σε μια πρακτικά ότι να έρθει κάποιος θέλει να συμμετέχει και τα λεωφορεία που έχουμε κλείσει δεν θα φτάσουν. Και μας είπατε ότι η πανελλαδική συγκέντρωση θα γίνει τώρα στα μέσα Απριλίου. Η πανελλαδική θα γίνει το Ιούνιο μήνα, προγραμματίζουμε. Ας να κάνουμε πρώτα περιφερειακές συγκεντρώσεις και μετά, δεν ξέρω αν θα χρειαστεί, θα κάνουμε και η πανελλαδική συγκέντρωση. Εάν βέβαια δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά σας όλα ή ένα μέρος τους. Θα σας πω την αλήθεια, εμείς θα πούμε ζητάμε εδώ και 10 χρόνια να μας δοθούν. Μόνο φαίνεται ότι η κατάσταση έχει ξεφύγει και ειδικά το πιο σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε τώρα είναι αυτό που μας έχουν υποσχεθεί, ότι με την απολευθέρωση της ενέργειας θα έχουμε φτηνό ρεύμα και το φυσικό αέριο. Τελικά δεν το βλέπουμε και βλέπουμε ότι οι λογαριασμοί αυξάνονται συνεχόμενα και μας αφαιρούνται τα λεφτά από το εισόδημά μας για κάτι που έπρεπε να ήταν λαϊκό αγαθό και να υπήρχε πλαφόν. Γι' αυτό και εμείς στα αιτήματά μας, στην ανακοίνωση που μοιράζαμε αυτές τις μέρες, και έτυχε να κάνουμε και επιτυχώς με συνεννόηση με άλλες οργανώσεις και με άλλους νομούς, καταφέρουμε να έχουμε μια ανακοίνωση κοινή και εκεί ζητάμε πλαφόν στη τιμή του ρεύματος, στα βασικά λαϊκά είδη ανάγκης του ελληνικής οικογένειας και στο φυσικό αέριο. Και νομίζω ότι αυτό είναι, ξέρω, το πρώτο άμεσο μέτρο που μπορούσε να κάνει η κυβέρνηση απέναντί μας. Και όχι να μπορεί να δίνει τα επιδόματα για το ρεύμα ή κάτι τέτοιο, που αν θα το αντιστοιχίσεις και τα λοιπά, είναι ένα πολύ μικρό ποσό που μπορεί, δεν λύνει το πρόβλημά μας. Γιατί οι περισσότεροι από εμάς αναγκάστηκαν να κάνουμε τους διακανονισμούς στους πάροχους ή το ρεύματος ή φυσικού αερίου για να μπορέσουμε. Και θα σας πω ένα προσωπικό μου παράδειγμα. Έχω κάνει ένα διακανονισμό, ο λογαριασμός για το φυσικό αέριο που ήταν πάνω από 900 ευρώ και από προηγούμενος ήταν 500, και αναγκάστηκα να το κάνω και αυτή τη στιγμή θα πληρώνω μέχρι το Οκτώβριο μήνα. Κάθε μήνα θα έχουμε 100 και κάτι ευρώ που θα είμαι υποχρεωμένος για να ξεχρεώσω αυτό το χρέος. 100 και κάτι ευρώ κάθε μήνα μόνο για αυτό το λογαριασμό. Όταν η σύνταξη είναι? Όποτε η σύνταξη είναι, θα πούμε, γύρω στα 1000 ευρώ. Και κανονικά, συμπτωματικά, τώρα που μιλάτε μαζί μου, δούλευα στη βαριά βιομηχανία, είχα μια αξιοπρεπή σύνταξη. Πριν αρχίσουν να γίνονται περικοπές του πρώτου και του δεύτερου μνημονίου, μπορούσα να ζήσω άνετα. Μόνο αυτή τη στιγμή η σύνταξη έχει μειωθεί από μέχρι 1000 ευρώ. Και επόμενο είναι, και δεν είμαι μοναδικός, στην περιοχή μας έχουμε πάρα πολλούς συναδέλφους, αυτοί που δουλεύουν στην Αγία, αυτοί που δουλεύουν στη Χαλιβουργία, αυτοί που δουλεύουν στη ΜΕΤΚΑ, ειδικά στη βαριά βιομηχανία μετάλλου. Όλοι αυτοί πληρώσαμε και χάσαμε πάνω από 45% της σύνταξής μας. Και σίγουρα υπάρχουν συνταξιούχοι με πολύ χαμηλότερες από αυτές τις συντάξεις. Θα σας πω, θα πω με τη στατιστική τελευταία που μας έχει το ίδιο το σύστημα Ήλιος του κράτους, που φαίνεται καθαρά ότι στις 3 συνταξιούχους ένας από αυτούς παίρνει κάτω από 500 ευρώ. Μιλάω εδώ για τα ποσοστά, δείχνουν καθαρά ότι έχουμε γύρω στα 900.000 συνταξιούχους που αυτή τη στιγμή είναι χαμηλοσυνταξιούχοι και είναι κάτω από 500, και νομίζω ότι ακόμη και το ΙΚΑΣ που παίρναν ήταν παραπάνω οι συντάξεις. Και πρέπει και να ανταποκριθούν σε αυτούς τους λογαριασμούς και σε αυτούς τους διακανονισμούς. Δεν μπορούν να ανταποκριθούν. Εγώ νομίζω ότι θα υποφέρουν, και γι' αυτό φοβόμαστε ότι αυτός ο συνεγερμός και αυτές οι κινητοποίησεις έχουν το χαρακτήρα ότι πρέπει να πάρθουν μέτρα άμεσα να δοθούν στους συνταξιούχους για να μην υπάρχει έλλειψη των δυνατοτήτων να ανταποκριθούν στις βασικές τους καθημερινές ανάγκες τους. Ακόμα και στη διατροφή. Που ήδη υπάρχει πρόβλημα. Ήδη υπάρχει πρόβλημα και ήδη δυσκολεύονται. Μάλιστα, κύριε Ρούση, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη σύνδεση και όλα αυτά τα σημαντικά που μας είπατε. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας δώσετε αυτή την ευκαιρία να μιλήσουμε για τα προβλήματα του συνταξιούχας. Γεια σας. Και εμείς να περάσουμε στο επόμενο θέμα μας. Θλίψη προκάλεσε στο Βόλο η είδηση του θανάτου του 53χρονου Κωνσταντίνου Καναβού.
Ο άτυχος άνδρας κατέρευσε έξω από το σπίτι του αδερφού του, με τον οποίο έκανε εργασίες σε φορτηγό. Θλίψη προκάλεσε η είδηση του θανάτου του 53χρονου Κωνσταντίνου Καναβού από τον Άγιο Γεώργιο του Δήμου Ρήγα Φεραίου. Ο άτυχος συνταξιούχος αυτοκινητιστής, πατέρας μάλιστα δύο παιδιών, όπως έγινε γνωστό, ένιωσε έντονη αδιαθεσία και κατέρευσε έξω από το σπίτι του αδελφού του την ώρα που έκαναν εργασίες. Στον τόπο του συμβάντος έφτασε ασθενοφόρο του Κέντρου Υγείας Βελεστίνου, αλλά δυστυχώς ήταν αργά. Ο 53χρονος μεταφέρθηκε στο Αχιλλοπούλιο του Βόλου, όπου τελικά διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Η κηδεία του έγινε χθες Κυριακή το πρωί από τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στον Άγιο Γεώργιο Φερών. Στο σημείο αυτό, να αλλάξουμε τελείως θέμα. Μία άκρως ενδιαφέρουσα ημερίδα πραγματοποιήθηκε σε γνωστό ξενοδοχείο της Λάρισας για την κλιματική αλλαγή, παρουσία του Υπουργού παρά τον Πρωθυπουργό, κ. Χρήστο Τριαντόπουλο. Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και η Περιφέρεια Θεσσαλίας διοργάνωσαν υβριδική ημερίδα με θέμα η κλιματική αλλαγή και η κλιματική κρίση σε γνωστό ξενοδοχείο της πόλης. Το παρόν έδωσε ο κ. Τριαντόπουλος, υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό. Σήμερα συμμετέχουμε στην εκδήλωση που πραγματοποιεί η Περιφέρεια Θεσσαλίας, ο Περιφερειάρχης μαζί με το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα για την κλιματική κρίση και την κλιματική αλλαγή. Οι επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης, ειδικά στην περιοχή της Θεσσαλίας, δυστυχώς είναι ορατές όλη την προηγούμενη περίοδο, μέσα από μία σειρά από ακραία καιρικά φαινόμενα που έχουν πλήξει περιοχές της Θεσσαλίας. Έχοντας ως αποτέλεσμα την κυβέρνηση να έχει ενεργοποιήσει από τον Ιαννό αλλά και στις επόμενες θεομηνίες ή περιπτώσεις ακραίων καιρικών φαινομένων, να έχει ενεργοποιήσει στο πλαίσιο στήριξης και αποκατάστασης, όπως κάνει και σε άλλες περιοχές, σε στενή συνεργασία με την Περιφέρεια Θεσσαλίας αλλά και τους Δήμους. Σήμερα αυτά είναι τα σημεία που θα υπογραμμίσουμε και υπογραμμίζουμε στην σημερινή ημερίδα, δίνοντας μεγάλη έμφαση στη διάσταση της πρόληψης. Όπως έχουμε πει και σε άλλες περιπτώσεις, η πρόληψη είναι αυτή που δημιουργεί τις συνθήκες εκείνες έτσι ώστε να έχουμε λιγότερα επιβαρυντικά και δυσμενή αποτελέσματα και να μπορέσουμε να αποτρέψουμε το μεγάλο κόστος που προκύπτει λόγω των αρνητικών και δυσμενών αποτελεσμάτων. Και μια πρόληψη η οποία πραγματοποιείται από την κυβέρνηση μέσα από το αρμόδιο Υπουργείο αλλά και πάντα σε στενή συνεργασία με την Περιφέρεια Θεσσαλίας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα της Επιτροπής των Περιφερειών για τη συνδιοργάνωση αυτή της σημαντικής σημερινής εκδήλωσης, ημερίδας για την κλιματική κρίση. Η κλιματική κρίση επηρεάζει. Επηρεάζει τις χώρες, επηρεάζει τον πλανήτη και βέβαια η χώρα μας επηρεάζεται πάρα πολύ από την κλιματική κρίση, παρότι έχει μικρό αποτύπωμα στην προστασία του περιβάλλοντος σε σύγκριση με τις άλλες. Ο υπερπλουτισμός αλλά και η υπερδιαφορία για τον πλησίον, όπου πλησίον μπορεί να είναι οπουδήποτε στον πλανήτη, που αναπνέει τον ίδιο αέρα, μας έχει οδηγήσει στη σημερινή κατάσταση. Είναι η ώρα να πάρουμε, να κάνουμε αναπτυξιακές πολιτικές και με τις σύγχρονες τεχνολογίες οι οποίες θα έχουν μικρό αποτύπωμα σε διοξίδιο του άνθρακα. Αλλά ταυτόχρονα και πολιτικές οι οποίες θα μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες της κλιματικής κρίσης. Η φιλοσοφία μας είναι build back better. Δηλαδή να προλαβαίνουμε τις συνέπειες, τις αρνητικές συνέπειες και τις καταστροφικές συνέπειες αυτών των κρίσεων στην πραγματική οικονομία. Οι οικονομίες επηρεάζονται, το βλέπετε πάρα πολύ και σήμερα, όσο ποτέ άλλοτε επηρεάζονται πάρα πολύ, είναι ευαίσθητες, είναι ευάλωτες και χρειάζονται προστασία. Η προστασία γίνεται με την αλλαγή του μείγματος της ενέργειας. Ιδιαίτερα ανησυχητικές ήταν και οι δηλώσεις που έκαναν σήμερα το πρωί ο καθηγητής δυναμικής τεκτονικής εφαρμοσμένης γεωλογίας και διαχείρισης φυσικών καταστροφών, Ευθύμιος Λέκας, στο περιθώριο της ημερίδας που πραγματοποιήθηκε στη Λάρισα σε κλιματική αλλαγή και κλιματική κρίση. Είμαστε εδώ σήμερα στη Λάρισα, μετά από πρωτοβουλία του Περιφερειάρχου, τον κύριο Αγοραστού, για να εξετάσουμε τα θέματα της κλιματικής κρίσης. Θέματα τα οποία είναι κυρίαρχα όχι μόνο σε τοπικό, αλλά και σε περιφερειακό και σε κεντρικό και σε διεθνές επίπεδο. Όμως θα πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα εδώ το θεσσαλικό χώρο, ένα θεσσαλικό χώρο το οποίο αγαπάμε, κατάγουμε από τη Θεσσαλία και αποτελεί τον ομφαλό όλων των φαινομένων που βλέπουμε να διαδραματίζονται με όλο και επιταχυνόμενη συχνότητα τα τελευταία χρόνια. Ειδικά εδώ στο θεσσαλικό χώρο τα συστήματα είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα και επηρεάζουν άμεσα όλες τις εξελίξεις σε σχέση με την κλιματική κρίση. Ποιες είναι αυτές? Είναι ότι εδώ με τον Ιαννό είχαμε να κάνουμε με ένα ακραίο φαινόμενο, όμως υπερεύει το σχεδιασμό μας κατά τρεις φορές. Ουσιαστικά τα πλημμυρικά φαινόμενα αναπτύχθηκαν σε 30
κατά τρεις φορές περισσότερο από το σχεδιασμό των χιλίων ετών, και στη συνέχεια είχαμε τριπλάσια κατολισθητικά φαινόμενα από ό,τι είχαμε από το 1950 μέχρι το 2020. Αυτά όλα θα παρουσιάσουμε σήμερα, μαζί με τις επιπτώσεις και τις διαστάσεις σε οικονομικό επίπεδο που έχουν αυτά τα φαινόμενα. Κυρίαρχα βεβαίως στο Θεσσαλικό χώρο είναι το θέμα της διαχείρισης των νερών, είναι το θέμα της ερημοποίησης, είναι τα θέματα της αλλαγής του περιβάλλοντος χώρου, τα οποία είναι πολύ σημαντικά και έχουν τεράστιες επιπτώσεις. Να σημειωθεί ότι ομιλητές στην εκδήλωση μεταξύ άλλων ήταν ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης, ο κ. Στυλιανίδης, καθώς και ο Αντιπρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μαργαρίτης Χινάς. Να πάμε τώρα στο νοσοκομείο του Βόλου, όπου εκεί μεταφέρθηκε μια 72χρονη γυναίκα από την Αγχίαλο, που έπεσε από τείχο 3 μέτρων και τραυματίστηκε σοβαρά. Δεν ξεκίνησε καλά η εβδομάδα για μια 72χρονη από τη Νέα Αγχίαλο Μαγνησίας. Η άτυχη γυναίκα σήμερα το πρωί έπεσε από τείχο 3 μέτρων με συνέπεια να τραυματιστεί στη λεκάνη. Στο σημείο έσπευσαν διασώστες του ΕΚΑΒ, την παρέλαβαν και τη μετέφεραν στο νοσοκομείο του Βόλου. Υπήρξε όμως και ένα αντίστοιχο περιστατικό στην περιοχή της Μαγνησίας με έναν 72χρονο, ο οποίος πήγε σε σπίτι φίλου του ώστε να τον βοηθήσει να κλαδέψουν δέντρο. Έχασε όμως την ισορροπία του και βρέθηκε στο κενό, πέφτοντας από στέγη σπιθιού στην τζαγκαράδα πηδίου. Ο άτυχος άντρας μεταφέρθηκε στη συνέχεια στο κέντρο υγείας Αγοράς και κατόπιν στο νοσοκομείο του Βόλου, όπου κοινοσυλλεύεται με τραύματα στα πόδια. Σεισμός σε σχολείο με εγκλωβισμένους, προέβλεπε η άσκηση της πυροσβεστικής στο 9ο γυμνάσιο της Λάρισας. Σεισμική δόνηση, πυρκαγιά και εγκλωβισμένοι τραυματίες στο 9ο γυμνάσιο Λάρισας προκάλεσαν πρωτοφανή κινητοποίηση όλων των εμπλεκόμενων φορέων σήμερα το πρωί. Αυτό ήταν το διπλό σενάριο άσκησης της πολιτικής προστασίας περιφέρειας Θεσσαλίας και της πυροσβεστικής υπηρεσίας Λάρισας, το οποίο εκτελέστηκε με υποδειγματικό τρόπο. Στο πλαίσιο της ετοιμασίας για την αντιμετώπιση σεισμικών καταστροφών, σε αιτήσια βάση το περιοριστικό σώμα εκπονεί ασκήσεις σαν και αυτή που στην οποία συμμετείχαμε σήμερα. Είναι μια άσκηση στην οποία συμμετείχουν εκτός από την πυροσβεστική οι δυνάμεις πολιτικής προστασίας, τόσο με τους επικεφαλείς των γραφείων πολιτικής προστασίας, όσο η αστυνομία, το ΕΚΑΒ, οι εθελοντές, η εταιρεία φυσικού αερίου, ώστε να δοκιμάσουμε και να προετοιμαστούμε το δυνατόν καλύτερα για την περίπτωση του σεισμού. Τα σενάρια που είχε η άσκηση σήμερα ήταν πολλά και διάφορα. Εκείνο όμως που πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι η συνεργασία θα φέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Πάνω σε αυτό δουλεύουμε και προσπαθούμε να δούμε τους ρόλους και να δούμε το έργο που ο καθένας έχει να επιτελέσει σε περίπτωση σεισμού. Ευχόμαστε να μην χρειαστεί η συμμετοχή δική μας ούτε και κανενός από τους συμμετέχοντες, αλλά εμείς θα συνεχίσουμε να ετοιμαζόμαστε για να αντιμετωπίσουμε τέτοιου είδους καταστροφές. Αναλυτικότερα, μετά το σεισμό, το σενάριο προέβλεπε ότι προκλήθηκε διαρροή και έκρηξη στην παροχή φυσικού αερίου στο Λέβητα, που υπάρχει στο υπόγειο του κτηριακού συγκροτήματος Συνοικία της Χαραυγής. Ακολούθησε πυρκαγιά με αποτέλεσμα να έχουμε τραυματίες και εγκλωβισμένους. Αντίστοιχα, τραυματίες είχαμε και από το σεισμό. Άσκηση ετοιμότητας της αυτοτελούς διεύθυνσης πολιτικής προστασίας συμμετέχουν και τα 4 τμήματα πολιτικής προστασίας των περιφερειακών ενωτήτων της Θεσσαλίας. Λαπίθης 2022, σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Η προετοιμασία, η ετοιμότητα είναι το ζητούμενο. Ευχόμαστε να μην συμβούν ποτέ φαινόμενα έκτακτα, όπως το σενάριο το σημερινό με το σεισμό, την πυρκαγιά, τον απεγκλωβισμό και διάσωση. Αλλά εμείς οφείλουμε να συνεργαζόμαστε, να ετοιμαζόμαστε και να είμαστε έτοιμοι, έτσι ώστε να υπερασπιστούμε την ανθρώπινη ζωή και να μην κινδυνεύσει κανένας συμπολίτης μας αν ποτέ χρειαστεί να συμβούν τέτοια φαινόμενα. Η ετοιμότητα, η ενημέρωση είναι τα κλειδιά για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε κινδύνους που θα παρουσιαστούν, και η συνεργασία και οι συνέργειες με τον σωστό συντονισμό θα μας βοηθήσουν έτσι ώστε να ανταποκριθούμε σε κάθε κίνδυνο που θα παρουσιαστεί. Να σημειωθεί ότι η πυροσβεστική χρησιμοποίησε και ειδικό γερανοφόρο όχημα για τον απεγκλωβισμό ενός ατόμου από τον πρώτο όροφο. Πραγματικά πάρα πολύ σημαντικά αυτά τα σεμινάρια στα σχολεία. Στα σχολεία τώρα, από την εποχή των δικών μου ακόμη σχολικών χρόνων, θυμάμαι αμυδρά να υπάρχει κάπου στο πρόγραμμα το μάθημα σχολικός επαγγελματικός προσανατολισμός. Και για να είμαι ειλικρινής, το μόνο που θυμάμαι από αυτό είναι πως ήταν αυτό που λέμε η ώρα του παιδιού. Ο σχολικός επαγγελματικός προσανατολισμός όμως θεωρείται σημαντικός και αναγκαίος
Και είναι δεκάδες τα παραδείγματα που μας αποδεικνύουν ότι δεν πρόκειται για μια απλή υπόθεση, καθώς αρκετοί είναι αυτοί που μετανιώνουν για τις επιλογές τους, ειδικά στις μέρες μας που η ανεργία και οι δύσκολες οικονομικές συνθήκες δυσχεραίνουν ακόμη περισσότερο τους επαγγελματικούς κλάδους. Στο σημείο αυτό θα συνδεθούμε και θα συνομιλήσουμε για το θέμα με την κυρία Αγγελική Καραμπατζάκη, η οποία είναι υπεύθυνη σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού στην δευτεροβάθμια, στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας. Καλησπέρα κυρία Καραμπατζάκη. Σας ευχαριστώ πολύ για τη σύνδεση. Με μεγάλη χαρά είμαι σήμερα κοντά σας και όντως το πρόβλημα του επαγγελματικού προσανατολισμού είναι διαβίου. Δεν είναι δηλαδή κάτι που μας απασχολεί μια περίοδο στη ζωή μας, στα 15 ή στα 18 όταν συμπληρώνουμε το μηχανογραφικό ή μετά όταν μοιράζουμε βιογραφικά για να βρούμε δουλειά. Η εποχή μας είναι μια εποχή μεγάλων αλλαγών και αναταράξεων και ανακατατάξεων σε παγκόσμιο επίπεδο, οικονομικό, πολιτικό, γεωπολιτικό, βλέπετε, κάθε χρόνος και χειρότερα. Οπότε οι νέοι μας πρέπει να είναι προετοιμασμένοι για όλες αυτές τις αλλαγές. Φέτος, κύριε Καραμπατζάκη, υπήρξε ο φόβος της πλήρους απενεργοποίησης του θεσμού μετά από 35-36 πόσο είναι χρόνια. Πριν από δύο μήνες, αν δεν κάνω λάθος, ξεκίνησε η διαδικασία για την πλήρωση των θέσεων, των υπευθύνων. Τέλος Φεβρουαρίου ανέλαβα εγώ καθήκοντα. Ουσιαστικά κλείνω ένα μήνα και κάτι μέρες στη δευτεροβάθμια Μαγνησίας. Στο σύντομο αυτό διάστημα και ενώπιση των διακοπών του Πάσχα αλλά και της λήξης του δευτέρου τετραμήνου, για να προλάβω να ενημερώσω όσο γίνεται περισσότερα παιδιά, ξεκίνησα διαδικτυακές ενημερώσεις με το WebEx, γιατί είχαμε τη δυνατότητα τον ίδιο χρόνο να συνδεόμαστε με τα τμήματα από 10-12 σχολεία ημερησίως. Έτσι όλο το Μάρτιο καταφέραμε να ενημερώσουμε τη γάμα γυμνασίου όλων των λυκείων του νομού. Αναεπιστημονικό πεδίο έγινε η ενημέρωση, γιατί όπως καταλαβαίνετε διαφορετικά τμήματα πανεπιστημιακά μπορεί να δηλώσει υποψήφιος του πρώτου επιστημονικού από το δεύτερο, το τρίτο και το τέταρτο. Έτσι, χωρισμένα αναομάδες τα παιδιά μας παρακολούθησαν ενημερώσεις σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος αφορούσε τους συντελεστές βαρύτητας, τις αλλαγές στο μηχανογραφικό, τις φετινές και όλες τις αλλαγές στην πρόσβαση στην τριτοβάθμια. Και το δεύτερο μέρος αφορούσε την καριέρα μέσα από τα τμήματα που μπορούν να επιλέξουν τον Ιούλιο όταν καταθέσουν το μηχανογραφικό. Φυσικά δεν ήταν αρκετά αυτά και έχω τάξει τα παιδιά και άλλη ενημέρωση στις παραμονές συμπλήρωσης του μηχανογραφικού. Ποιες δράσεις περίοδο έχετε στο πρόγραμμά σας τώρα μέχρι να τελειώσει το τρέχον έτος? Θα συνεχίσετε τις ενημερώσεις μέσω WebEx? Ναι, βέβαια. Εκτός από τους μαθητές της τρίτης λυκείου, ενημέρωση ζητούν βέβαια και η Α και η Β λυκείου που δεν το προλαβαίνουμε για φέτος. Ενημερώνεται αυτή τη στιγμή και εδώ και μια εβδομάδα η γάμα γυμνασίου. Επιλέχθηκαν οι τρίτες τάξεις του λυκείου και του γυμνασίου, γιατί είναι τάξεις μετάβασης. Φεύγουν δηλαδή από την δευτεροβάθμια, φεύγουν από το λύκειο για να ακολουθήσουν την καριέρα τους στο πανεπιστήμιο. Τα παιδιά στο λύκειο μας χαιρετούν. Ενώ τα παιδιά που είναι στην πρώτη και στη δευτέρα, ελπίζω να τα προλάβουμε στις χρονιές που έρχονται, ώστε να τα ενημερώσουμε πλήρως. Να υπενθυμίσω εδώ ότι ήταν και δύο χρονιές κορονοϊού, όπου τίποτα δεν λειτουργήσε με κανονικότητα. Έτσι, πολλά από τα παιδιά δεν έχουν μεγάλο κενό στο κομμάτι της ενημέρωσης. Η τρίτη γυμνασίου μας αποχαιρετά επίσης και τίθεται ένα μεγάλο δίλημα αυτή την εποχή στους μαθητές αλλά και στους γονείς τους, αν θα ακολουθήσουν το γενικό ή το επαγγελματικό λύκειο. Έτσι, οι ενημερώσεις που τρέχουν αυτές τις μέρες, μετά αφού τελειώσαμε τους μαθητές της ΓΑΜΑ Λυκείου, είναι οι μαθητές της ΓΑΜΑ Γυμνασίου. Μετά το Πάσχα θα ακολουθήσει ενημέρωση και στους γονείς των μαθητών, και των γυμνασίων και των λυκείων αντίστοιχη. Και έχω ετοιμάσει και ένα υλικό το οποίο θα σταλεί στα σχολεία και τα σχολεία θα τα στείλουν στα email των γονέων και κηδεμόνων των παιδιών, ώστε να πάσα ώρα και στιγμή να το μελετήσουν στη διάρκεια του Πάσχα και μετά να τα συζητήσουμε και από κοντά. Κυρία Καραμπατζάκη, έχετε εικόνα για το τι θα αλλάξει από τη νέα χρονιά? Από τη νέα χρονιά, στην τριτοβάθμια εννοείται ή στη δευτεροβάθμια? Σε ό,τι αφορά τον σχολικό προσανατολισμό, σε όποια βαθμίδα και αν γίνεται. Κοιτάξτε, ναι, θα σας πω. Όσο αφορά τη δευτεροβάθμια, περιμένουμε μία προκήρυξη, συνολική προκήρυξη επαγγελματικού προσανατολισμού.
σύμφωνα με την οποία, σύμφωνα με τον νόμο μάλλον, τον τελευταίο νόμο του 2021, τον Αύγουστο, 2 Αυγούστου, προβλέπεται ένα σύμβουλο επαγγελματικού προσανατολισμού ανά ομάδα σχολείων, 4-5 σχολείων. Αυτό αμέσως για τον νομό μας σημαίνει 20-25 συμβούλους και ένα συντονιστή στη ΔΟΔΟΕ, στη θέση που βρίσκομαι εγώ. Όπως καταλαβαίνετε, εγώ πλαισιωμένη με 25 συμβούλους μπορώ να κάνω πολύ, μπορούμε όλοι μαζί να κάνουμε πολύ περισσότερα πράγματα και συστηματικά στα σχολεία μας. Ευελπιστούμε να γίνει αυτή η προκήρυξη που την περιμένουμε με αγωνία μαθητές, γονείς και συνάδελφοι εκπαιδευτικοί. Γιατί η αλήθεια είναι ότι τα παιδιά μας και οι οικογένειές τους χρειάζονται μεγάλη στήριξη, ειδικά σε αυτές τις δύσκολες εποχές που διανύουμε. Έτσι ακριβώς είναι. Παρατηρείτε συγκεκριμένες κλήσεις, κυρία Καραμπατζάκη, στους μαθητές τα τελευταία χρόνια και αν αυτές έχουν επηρεαστεί και από αυτά που ζούμε, από την πανδημία, ας πούμε. Οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε. Κάθε εποχή επηρεάζει μέσα από τα ακούσματα και τα ερεθίσματα, τηλεοπτικά, διαδικτυακά, τα παιδιά μας και εμάς τους ίδιους και τις μεγαλύτερες ηλικίες. Έτσι, αυτή η εποχή επηρεάζει τα παιδιά και στρέφονται περισσότερο σε επαγγέλματα υγείας, γιατί βλέπουν πόσο περιζήτητες, ας πούμε, είναι γιατροί και νοσοκόμοι αυτή την περίοδο. Ειδικότερα οι νοσοκόμες δεν υπάρχουν. Προσλαμβάνονται αμέσως. Και να πω εδώ ότι στη χώρα μας έχουμε στις αναλογίες γιατρών με ανακατοίκους έχουμε την υψηλότερη στην Ευρώπη, ενώ στην αναλογία νοσοκόμων προς κατοίκους τη χαμηλότερη στην Ευρώπη. Δηλαδή έχουμε μία αντίφαση. Εδώ έχουμε πολλούς γιατρούς, αλλά πολύ λιγότερους νοσοκόμους σε σχέση με το μέσο ευρωπαϊκό όρο. Βλέπω επίσης την τάση προς τα στρατιωτικά επαγγέλματα και τα σώματα ασφαλείας να συνεχίζεται αυξητικά λόγω της απειλής της ανεργίας. Δηλαδή θεωρούν ότι θα γλιτώσουν τα παιδιά την ανεργία με την είσοδό τους σε αυτά τα σώματα ασφαλείας, γιατί εκεί η είσοδος, η επιτυχία είναι και πρόσληψη. Από την άλλη μεριά βλέπω μία τάση προς τις σχολές πληροφορικής λόγω του διαδικτύου. Έτσι όλοι έχουμε ένα κινητό, έναν υπολογιστή πλέον. Άρα και από εκεί θα έχουμε μεγάλη απορροφητικότητα. Πολλά επαγγέλματα γίνονται διαδικτυακά. Νομίζω αυτή η τάση θα συνεχιστεί και στο μέλλον και δεν θα είναι μόνο λόγω πανδημίας. Πολύ και από εκεί έχουμε αρκετά παιδιά στο τέταρτο επιστημονικό και στο δεύτερο στις σχολές αυτές. Και μετά τα παραδοσιακά επαγγέλματα, τα παιδαγωγικά, να ζωπηρώθηκε το ενδιαφέρον μετά τις προσλήψεις που γίνανε πέρυσι. Είχαμε αρκετές χιλιάδες προσλήψεις στην εκπαίδευση, οπότε ξανααναζωπηρώθηκε το ενδιαφέρον, αλλά δεν μπορούμε να ξέρουμε αν αυτό θα συνεχιστούν, αν οι χιλιάδες προσλήψεις θα συνεχιστούν στα χρόνια που έρχονται. Απ' την άλλη όμως έρχονται και χιλιάδες συνταξιοδοτήσεις, οπότε αν όχι μόνιμες προσλήψεις, σίγουρα σαν αναπληρωτές θα συνεχίζουν να απορροφώνται οι εκπαιδευτικοί. Παρατηρείται άρνηση και στους μαθητές αλλά και στους γονείς τους σε νέα επαγγέλματα? Φοβούνται το καινούριο. Είναι γεγονός. Είναι γεγονός ότι φοβούνται το καινούριο και όχι και άδικα. Να σας πω την αλήθεια, πολλά από τα καινούργια τμήματα, πολλά από τα νεοσύστατα τμήματα των πανεπιστημίων μας που συστήθηκαν ενώ το 2018-2019, δεν έχουν καταφέρει να αποκτήσουν επαγγελματικά δικαιώματα για τους φοιτητές τους. Πολλοί γονείς και μαθητές μου λένε πως σε πολλά τμήματα δεν γνωρίζουν και ακριβώς τι θα κάνουν μετά, τελειώνοντάς το πανεπιστήμιο. Ναι, έχετε δίκιο και προς την κατεύθυνση αυτή προγραμματίζουμε για αύριο, ξεκινάμε από αύριο Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη, μία γνωριμία με τα τμήματα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Είναι το πανεπιστήμιο της περιοχής μας και θεωρώ ότι πρώτα πρέπει να ξεκινήσουμε από το δικό μας πανεπιστήμιο και τα τμήματά του και μετά να μελετήσουμε τα υπόλοιπα. Θέλει μελέτη, θέλει διάβασμα η όλη ιστορία του επαγγελματικού προσανατολισμού. Δεν είναι η ώρα του παιδιού, όπως είπα στην αρχή, όπως ήταν στα δικά μας χρόνια, κακώς βέβαια. Μπορεί να είναι μια ώρα που μπορούμε να είμαστε χαλαρά και να παίξουμε και με ασκησούλες κτλ. Ανάλογα με την ηλικία. Δηλαδή, ο επαγγελματικός προσανατολισμός, να σας πω, ξεκινάει από τον νηπιαγωγείο. Εκεί τα παιδάκια μπορούν, όταν παίζουν το μανάβι, παίζουν την κομμότρια στις γωνιές του νηπιαγωγείου. Ουσιαστικά, αυτά είναι παιχνίδια επαγγελματικών ρόλων. Προετοιμασία δηλαδή, καταλαβαίνετε τι λέω. Σε κάθε ηλικία λοιπόν οι δραστηριότητες παίρνουν και άλλη μορφή. Όταν πια φτάνουμε στην τρίτη ηλικίου, εκεί τα πράγματα σοβαρεύουν αρκετά. Θέλω να σας πω ότι το Υπουργείο Παιδείας έχει φτιάξει και ένα διαδικτυακό παιχνίδι επαγγελματικών ρόλων.
είναι στη σελίδα του ΕΟΠΕΠ, στην πύλη εφήβων του ΕΟΠΕΠ, το Real Game, όπου τα παιδιά υποδίονται τον επαγγελματία τον αυριανό, το μελλοντικό που θέλουν να γίνουν, μαζί με τους φίλους τους. Αλλά εκεί καθημερινά πρέπει να αντιμετωπίσουν μια σειρά από tasks, πώς το λέμε, από ευθύνες. Προκλήσεις. Από προκλήσεις, μπράβο, μπράβο. Μια σειρά από προκλήσεις. Και έτσι έρχονται σε επαφή με τον πραγματικό κόσμο κάπως του επαγγέλματος. Γιατί η αλήθεια είναι ότι τα έχουν λίγο στο μυαλό τους τα πράγματα, όχι και τόσο στο ρεαλιστικό κομμάτι προσγειωμένα. Ίσως γιατί και στα βιβλία που διαβάζουμε και το μάθημα αυτό, από ό,τι θυμάμαι τώρα και πολύ παλιότερα, αλλά το προσεγγίζουμε τα επαγγέλματα μόνο από την καλή τους, θα έλεγα, έτσι, απλά πλευρά. Αυτό που είπατε μόλις, το τις δυσκολίες που θα αντιμετωπίσουμε, πώς να τις αντιμετωπίσουμε. Αυτό νομίζω ότι δεν μας το μαθαίνει κανείς. Αυτό δεν μπορούμε να το μάθουμε. Μπορούμε να προετοιμαστούμε όμως γι' αυτό, καλλιεργώντας μια σειρά από δεξιότητες. Πάλι υπάρχει βοήθεια εδώ, πάλι υπάρχει ηλεκτρονικό υλικό για τα παιδιά. Δυστυχώς δεν έχουμε εφαρμογή επαγγελματικού προσανατολισμού μέσα στα γενικά λύκεια ούτε μία ώρα αυτή τη στιγμή. Καμία ώρα επαγγελματικού προσανατολισμού. Οι μόνες ώρες που είχαν τα παιδιά ήταν αυτή η ενημέρωση που τους έκανα, αλλά άλλο πράγμα είναι η ενημέρωση και άλλο πράγμα είναι η καλλιέργεια δεξιοτήτων, η αναζήτηση ενδιαφερόντων, ασκήσεις αυτογνωσίας, να δούμε ποια επαγγέλματα μας ταιριάζουν περισσότερο, ασκήσεις προσωπικότητας, να εντοπίσουμε δηλαδή τα δυνατά μας σημεία. Πώς να σας πω, ο καθένας από εμάς δεν είναι κατάλληλος μόνο για ένα επάγγελμα, αλλά για μια ομάδα επαγγελμάτων. Για να εντοπίσουμε λοιπόν, κάποιοι έχουν καλή αυτογνωσία, αυτό που λέτε μία έντονη κλίση, και εντοπίζουν εύκολα την ομάδα επαγγελμάτων. Και ξαναλέω ομάδα, γιατί μου έρχονται πολλές φορές παιδιά που λένε: εγώ ξέρω ότι θέλω αυτό. Και είναι ένα πράγμα και μόνο αυτό. Εάν μέσα από τις πανελλαδικές κάτι πάει στραβά και δεν το πάρουμε αυτό, τι γίνεται μετά? Πρέπει να έχουμε και σχέδιο Β και σχέδιο Γ. Ομάδες επαγγελμάτων. Αν ξέρω πού θέλω να πάω, υπάρχουν πάρα πολλοί δρόμοι και τα επαγγέλματα λειτουργούν και σαν συγκοινωνούντα δοχεία μεταξύ τους. Αυτό, κυρία Καραμπατζάκη, παράδειγμα, θεωρείτε ότι θα βοηθούσε αν ήταν ένα μάθημα που ξεκινούσε από τις κατώτατες βαθμίδες, από το δημοτικό, ας πούμε? Ναι, ναι, σε άλλες χώρες έτσι γίνεται. Για να σας πω λίγο, δίπλα στην Κύπρο, που είναι Έλληνες ομοεθνείς μας, στην Δευτέρα και Τρίτη Γυμνασίου έχουν καθιερώσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια μία εβδομάδα που λέγεται Job Shadowing, δηλαδή οι μαθητές γίνονται η σκιά ενός επαγγελματία. Τον ακολουθούν δηλαδή στο χώρο εργασίας και βλέπουν πραγματικά τι συμβαίνει. Πολύ αυτό το κάνουν και στη Δευτέρα και στην Τρίτη Γυμνασίου. Έτσι, υπάρχει θεσμός ολόκληρος για να γίνει αυτό. Και φυσικά η Κύπρος έχει και ένα σύμβουλο αναομάδα σχολείων εδώ και δεκαετίες. Εμείς ακόμα το παλεύουμε αυτό. Δυστυχώς με τα ράβε ξύλωνε στον επαγγελματικό προσανατολισμό, φτάσαμε να μην έχουμε ούτε μία ώρα εφαρμογής. Τα γυμνάσια κάτι κάνουν τώρα μέσα από τα εργαστήρια δεξιοτήτων τώρα στο τέλος. Αλλά πάλι δεν είναι ολόκληρη χρονιά εφαρμογής, όπως είχαμε παλιά στην Τρίτη Γυμνασίου. Στα δημοτικά και στα νηπιαγωγεία μπαίνει από φέτος. Μπήκαν δραστηριότητες επαγγελματικού προσανατολισμού. Είναι πολύ καλό αυτό. Δεν υπήρχε στο παρελθόν. Είναι καινοτόμο και σίγουρα προς τη σωστή κατεύθυνση. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Κύριε Καραμπατζάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη σύνδεση και τα όσα σημαντικά μας είπατε. Καλή συνέχεια. Θα ήθελα να προσθέσω, ναι, κάτι εξίσου σημαντικό. Ότι αύριο, μεθαύριο και παραμεθαύριο, το τριήμερο που σας έλεγα, γνωριμίζουμε το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Η σύνδεση είναι 3 έως 7. Το πρόγραμμα έχει ανακοινωθεί στον τύπο και μπορούν δωρεάν γονείς, μαθητές, εκπαιδευτικοί αλλά και κάθε άλλος ενδιαφερόμενος να παρακολουθήσει ζωντανά τη σύνδεση με τους καθηγητές των Πανεπιστημίων που θα περιγράφουν τις σπουδές για το τμήμα τους και τα επαγγελματικά δικαιώματα. Θα το περιγράφουν και θα μπορούν να απαντάνε ζωντανά, διαδικτυακά πάντα. Μάλιστα. Είναι μια ευκαιρία πολύ καλή για τους ενδιαφερόμενους. Πραγματικά. Ευχαριστούμε και πάλι. Να είστε καλά. Να είστε καλά κι εσείς. Καλή συνέχεια. Και εμείς να περάσουμε στην επόμενη είδηση. Το Σωματείο Κρεοπολών Λάρισας κλήρωσε αυτοκίνητο για το καταναλωτικό κοινό. Αυτό έγινε ανταποδοτικά για τις αγορές που έχουν κάνει οι πολίτες στα κρεοπολία της πόλης. Βάλτε το χεράκι μέσα, βάλτε το χεράκι για να κάτωσε καλά, με δύναμη. Παντού, σε όλους. Μπράβο, πιο πολύ. Ένα χαρτάκι τράβα. Και τράβα ένα χαρτί. Μπράβο. Πόσο μου, σε παρακαλώ, αγάπη μου. Ωραία. Μπράβο. Τέλεια. Νούμερο 25098. 25
25098. Αναδείχθηκε ο τυχερός καταναλωτής που απέκτησε δωρεάν το νέο μοντέλο της Hyundai από την λαχιοφόρο της συντεχνίας Κρεοπολών του νομού Λάρισας. Ο τυχερός λαχνός είναι αυτός με τον αριθμό 25098, ενώ έχουν κληρωθεί και άλλοι 7 επιλαχόντες. Σήμερα είχαμε τη χαρά και την τιμή, μετά από 3 μήνες μια διαδικασία λαχιοφόρου που είχαμε στα καταστήματά μας, να δώσουμε το μεγάλο σούπερ δώρο που είχαμε, που ήταν ένα αυτοκίνητο Hyundai IT10 ολοκένουργο. Είναι ο αριθμός 25098, είναι ο τυχερός, ο πρώτος αριθμός που βγάλαμε και βγάλαμε και άλλους 7 επιλαχόντες. Όπως σημειώνει και σε δηλώσει ο πρόεδρος των Κρεοπολών Ομουλάης, Ευάγγελος Ρίζος, η ανταποδοτικότητά μας προς το καταναλωτικό κοινό για την εμπιστοσύνη που μας δείχνει θα είναι πάντα πολύ μεγάλη. Ήταν μεγάλη μας χαρά, το περιμέναμε και εμείς πώς και πώς αυτό για να δώσουμε αυτό το μεγάλο δώρο. Ευελπιστώ την επόμενη φορά να έχουμε πάλι τη δυνατότητα να ξαναδώσουμε στους πελάτες μας ένα πολύ όμορφο δώρο, δεν ξέρω βέβαια από τώρα τι θα είναι, αλλά πάντως να είναι σίγουροι οι πελάτες μας, όπως μας τιμούν και μας εμπιστεύονται και μπαίνουν στα καταστήματά μας για την ποιότητά μας και για την εξυπηρέτηση που έχουμε. Η ανταποδοτικότητα θα είναι πάντα μεγάλη προς το καταναλωτικό κοινό. Να σημειωθεί ότι η προωθητική δράση των Λαρισαίων επαγγελματιών του κλάδου με τίτλο «Ταξίδια στις γεύσεις» είχε ξεκινήσει 15 Δεκεμβρίου του 2021 και έληξε 31 Μαρτίου φέτος, με τους καταναλωτές να παίρνουν αλαχνό κάθε φορά που ψωνίζουν για το διάστημα αυτό κρέατα αξίας τουλάχιστον 30 ευρώ. Εγκαινιάστηκε στα Τρίκαλα το νέο υπερσύγχρονο εργοστάσιο της Κλιάφα, παρουσία των υπουργών κυρίων Άδωνη Γεωργιάδη και Κώστας Κρέκα. Ένα υπερσύγχρονο εργοστάσιο στα Τρίκαλα εγκαινίασε η οικογένεια 40 της εταιρείας Ελληνικά Γαλακτοκομεία, σηματοδοτώντας τη νέα εποχή των αναψυκτικών Κλιάφα, που από το 1926 προσφέρουν ελληνικά αναψυκτικά χωρίς συντηρητικά. Πίσω στο 1889 γεννιέται στα Τρίκαλα ο Θεόδωρος Κλιάφας. Ένας άνθρωπος με όραμα, διορατικότητα και όρεξη για δημιουργία και πρόοδο. Το 1926 ιδρύει το πρώτο παγοπολείο της πόλης και ένα χρόνο αργότερα ξεκινάει την παραγωγή αναψυκτικών με τη μοναδική και αναλύωτη στον χρόνο συνταγή που όλοι έχουμε γευτεί και συνεχίζουμε να απολαμβάνουμε. Σήμερα ξεκινά λοιπόν ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία των αναψυκτικών Κλιάφα και πραγματικά έχουμε θέσει τον πύχη πολύ ψηλά. Απόδειξη αποτελεί και η επένδυση που έχουμε ήδη πραγματοποιήσει, η οποία έχει τη δυναμικότητα να στηρίξει μια δραστηριότητα πολλαπλάσια της σημερινής. Με λίγα λόγια, είμαστε μόνο στην αρχή. Η νέα επένδυση των 16 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία θα προσφέρει νέες θέσεις εργασίας, ήλθε συνέχεια στο όραμα του πρωτοπόρου ιδρυτής Θεόδωρου Κλιάφα και συνταγή του που παραμένει αναλύωτη εδώ και σχεδόν έναν αιώνα. Θέλω να συγχαρώ από καρδιά στην οικογένεια Σαράντη, τους αδελφούς Σαράντη για το σημερινό επίτευγμα. Παίρνω λίγο την μπάσα από την προηγούμενη ομιλία. Όπως γνωρίζετε σίγουρα καλά, μέχρι τώρα το Υπουργείο Ανάπτυξης εγώ προσωπικά ήμασταν πάντοτε όταν μας χρειαστήκατε παρόντες και είναι τελείως βέβαιο το ίδιο θα κάνουμε και στο μέλλον. Όχι, δεν το λέω ως κάποιο είδους εκδούλευση, το καθήκον μας κάνουμε έναντι μιας οικογένειας και ενός ομίλου που προσφέρει πάρα πολλά στην ελληνική οικονομία, θέσεις εργασίας και που φέρνει προϊόντα ελληνικά στα πέρατα του κόσμου. 22 χρόνια πριν, όταν οικογενειακώς επισκεφθήκαμε την οικογένεια Σαράντη, ανήμερα του Πάσχα, γιόρταζε την Ανάσταση του Κυρίου με τον παραδοσιακό οβελία, μπροστά στα γραφεία τους στην εταιρεία Τυράς. Ακόμα, αυτό έχει γίνει θεσμός, ακόμα και σήμερα επαναλαμβάνουν κάθε χρόνο αυτό το έθιμο, που δείχνει πόσο προσγειωμένοι είναι και πόσο θυμούνται από εκεί που έχουν ξεκινήσει, από εκεί που έχουν ξεκινήσει. Τότε ήταν μια μικρομεσαία επιχείρηση, θα έλεγα. Ήταν ένας ανερχόμενος τοπικός πρωταγωνιστής. Σήμερα, 22 χρόνια μετά, είναι ένας εθνικός πρωταθλητής. Είναι ένας ανερχόμενος ευρωπαϊκός πρωταγωνιστής, με εγκαταστάσεις και με επιχειρήσεις που ξεπερνάνε τα σύνορα της χώρας μας, στη Βουλγαρία και στη Ρουμανία.
με συνεχείς επενδύσεις σε άλλους χώρους, επεκτείνοντας την γάμα των προϊόντων, όπως είναι τα νερά και τώρα τα ανοσυκτικά. Κάποιοι αντιστέκονται, δεν παραδόθηκαν, δεν υποτάκτησαν, ήταν εδώ. Και είναι εδώ και είναι μπροστά και προσπαθούν. Και προσπαθούν με σοβαρότητα και υπευθυνότητα, με σεβασμό και ενδιαφέρον. Όπως και οι προσπάθειες της οικογένειας 40. Και χαίρομαι που η νέα γενιά ξεπερνάει τους γονείς. Και αυτό είναι ένα μήνυμα ελπιδοφόρο. Ότι υπάρχει μέλλον. Σήμερα αυτό το έργο αφήνει πίσω του μέλλον. Εάν η βιομηχανία Κλιάφα είχε 100 χρόνια, οι βάσεις οι οποίες στήθεται και με αυτά τα οποία σήμερα ακούσαμε, λέγονται, με σοβαρότητα και υπευθυνότητα, οι επενδύσεις γίνανε, οι πρωτοποριακές διαδικασίες που μπαίνουν για να κερδίσουν νέες αγορές, πάνε να πει ότι υπάρχει και πνεύμα και όρεξη και καινοτομία. Τα εγγένεια υλοποιήθηκαν παρουσία του Υπουργού Ανάπτυξης Άδωνη Γεωργιάδη, του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργεια Κώστα Κρέκα, του Περιφέρει Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστού, καθώς και του Δημάρχου Τρικάλων και Προέδρου της ΚΕΔΕ Δημήτρη Παπαστεργίου. Να σημειωθεί πως τον αγιασμό τέλεσε ο Σεβασμιώτης Μητροπολίτης Τρικαίων, Χαρδικίου και Πύλης κ. Χρυσόστομος. Συνεδρίασε σήμερα το πρωί το συντονιστικό με βασικό θέμα να βρίσκεται επιτάπητος η θωράκιση της Μαγνησίας από δασικές πυρκαγιές. Μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίασε το συντονιστικό όργανο σήμερα σε επίπεδο περιφέρειας. Με την αντιπεριφερειάρχη κυρία Κολυνδρινή να αναφέρεται στο θέμα των δασικών πυρκαγιών και στα όσα τέθηκαν επιτάπητος για να διασφαλιστεί η θωράκιση της Μαγνησίας και φέτος το καλοκαίρι. Σήμερα λοιπόν ήταν το συντονιστικό που προβλέπει την κατάστρωση του σχεδίου του επιχειρησιακού σε σχέση με την ετοιμότητα. Άρα ενημερώσαμε τους φορείς σε σχέση με τις αρμοδιότητές τους που είναι πολύ συγκεκριμένες και οριοθετημένες χωρίς να υπάρχει αλληλοεπικάλυψη. Υπάρχει το κομμάτι λοιπόν που αφορά όλους τους φορείς και κυρίως την τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου και δευτέρου βαθμού σε ό,τι αφορά τα μητρώα μηχανημάτων που είναι το απαραίτητο εργαλείο που οφείλουμε να έχουμε στη διάθεσή μας. Είναι γηγενείς με μηχανήματα οι οποίοι είναι καταγεγραμμένοι σε μητρώ και μπορούν να παρέμβουν ανά πάσα στιγμή. Έχει να κάνει με τους καθαρισμούς των ρήθρων, την αποψήλωση των δέντρων και τον καθαρισμό των ρεμάτων. Και σε ό,τι αφορά τους Δήμους, επιστήσαμε την προσοχή στο εν λόγω σημείο και ότι θα πρέπει άμεσα να τύχουν των αντίστοιχων εργασιών οι συγκεκριμένοι τομείς. Εμείς από την πλευρά μας έχουμε ξεκινήσει ήδη εν ώψη της θερινής περίοδου την αποψήλωση στα νησιά, διότι εν ώψη της περίοδου των εορτών θα πρέπει τα νησιά να έχουν αποψήλωση δέντρων, κοπή χόρτων, καθαρισμό ρήθρων. Είναι μικρά τα οδικά τους δίκτυα και πρέπει να είναι συμμαζεμένα. Στην Ηπειρωτική Μαγνησία εσκεμμένα θα ξεκινήσει ο καθαρισμός ρήθρων, η κοπή χόρτων και κυρίως η αποψήλωση των δέντρων τον Μάιο για να μπορέσουμε να καλύψουμε όλη τη θερινή περίοδο, διότι αν γίνει τώρα θα χρειαστεί μέσα στο καλοκαίρι ξανά να παρέμβουμε και αυτό δυσχεραίνει την κυκλοφορία των οχημάτων όταν έχεις όξυνση μιας τουριστικής κίνησης με την έννοια ότι δεν μπορείς να βγάζεις μηχανήματα και να κόβεις δέντρα ή να καθαρίζεις. Άρα πρέπει να γίνει το Μάιο για να καλύψουμε όλο το τετράμινο το επερχόμενο. Την ίδια ώρα η κυρία Κολυνδρινή μίλησε ευρύτερα για το πώς λειτουργεί ο κρατικός μηχανισμός και το θέμα της ενίσχυσης των δασαρχείων, το οποίο σε κάθε περίπτωση είναι πολύ σημαντικό. Από εκεί και πέρα. Σήμερα καλούνται οι Δήμοι να μας στείλουν επικαιροποιημένα τα σχέδια δράσεων και τα μνημόνια εργασιών που έχουν σε σχέση με την αντιπυρική περίοδο. Δηλαδή υπάρχουν συγκεκριμένα μνημόνια που προβλέπονται από τον νόμο, όπου προβλέπουν οι Δήμοι ποιος θα είναι ο τρόπος διαφυγής των ανθρώπων αν ομιγέννη το χρειαστεί, ποιοι θα είναι οι χώροι συγκέντρωσης. Όλα αυτά λοιπόν πρέπει να έχουν κατατεθεί ως επιχειρησιακά προγράμματα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας στο Τμήμα Πολιτικής Προστασίας. Παράλληλα όλοι οι φορείς θα πρέπει να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία της επικοινωνίας, γιατί είναι το α και το ω αυτό. Θα ενημερωθούν οι οργανωτές των κατασκηνώσεων να κάνουν από ψήλωση όλου του περιβάλλοντος χώρου και γενικότερα όλοι οι φορείς θα κληθούν να επαναπροσδιορίσουν τις αρμοδιότητές τους, ειδικά στο κομμάτι των εγγράφων που τους αφορά. Οι δασικές υπηρεσίες, ας πούμε, θα πρέπει να μας πούνε αν έχουν γίνει αλλαγές στους δασικούς χάρτες. Γιατί όταν προβλέπεται απαγόρευση κυκλοφορίας, πρέπει να είναι αναρτημένο στο site της περιφέρειας το σημείο που απαγορεύεται να κυκλοφορήσει κάποιος. Αυτό προβλέπεται βάσει των δασικών χαρτών. Ό,τι αλλαγές λοιπόν έχουν γίνει, θα πρέπει να μας επισημανθούν. Κυρίως τα δασαρχεία
που είναι κομβικά ως προς την αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων, γιατί τα μεγαλύτερα κομμάτια που κινδυνεύουν είναι δασικά. Η συνεργασία αρχών και υπηρεσιών μπαίνει ψηλά στη λίστα. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση, η προτροπή είναι συγκεκριμένη να προσέχουν και οι πολίτες για τις εργασίες στην Ήπεθρο. Σήμερα το πρωί ξεκίνησε και το έργο ολικής αποκατάστασης των δρόμων στον Βόλο και στην Αιωνία. Πρώτος δρόμος, η οδός Πολυμέρη. Ξεκίνησαν σήμερα Δευτέρα 11 Απριλίου οι εργασίες για την πλήρη αποκατάσταση ασφαλτόστρωση της οδού Πολυμέρη, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών για την αντικατάσταση του δικτύου ίδρυυσης στο Βόλο. Λόγω των ειδικών συνθήκων που δημιουργούνται, υπάρχει κάλεσμα προς τους συμπολίτες να μην σταθμεύουν τα αυτοκίνητά τους στη συγκεκριμένη οδό και να προτιμούν την κίνησή τους από παράλληλους δρόμους, ώστε οι αναγκαίες εργασίες να εκτελούνται απρόσκοπτα και να ολοκληρωθούν το ταχύτερο δυνατόν, ώστε να περιοριστεί και η αναπόφευκτη όχληση που θα προκύψει. Οι εργασίες λοιπόν που ξεκινούν από την οδό Πολυμέρη και σε μία εβδομάδα αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η αποκατάσταση ολόκληρης της οδού σε μήκος 1.950 μέτρων. Το έργο αρχίζει παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία, εξαιτίας της οποίας η τιμή των ασφαλτικών έχει εκτοξευτεί ακόμη και σε τετραπλάσιες τιμές. Ο Δήμαρχος του Βόλου, κ. Μπέος, τόνισε ότι αρχίζουμε σε μια περίοδο κρίσης. Πολλοί εργολάβοι αναρωτιούνται πώς θα καταφέρνουμε. Το έργο θα γίνει, έστω και αν χρειαστεί μικρή παράταση. Ο εργολάβος, συμπλήρωσε ο Δήμαρχος, που προέκυψε από διεθνή διαγωνισμό, ευελπιστεί ότι οι τιμές θα αρχίσουν σταδιακά να μειώνονται. Ο Δήμαρχος πάντως ζήτησε τη συνεργασία των πολιτών. Αναφέρθηκε και στο έργο αντικατάστασης του δικτύου ίδρυυσης στην πόλη, το οποίο έχει ολοκληρωθεί σε ποσοστό 60-70%, με το οποίο η πόλη θα εξασφαλίζει καθαρό πηγαίο νερό και θα μειώσει το ποσοστό διαρροών. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο, κάθε εβδομάδα θα ανακοινώνεται σε ποιους δρόμους θα γίνονται έργα ασφαλτόστρωσης. Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η ημερίδα του Σωματείου Αδιούχων Ψυκτικών Μαγνησίας, παρουσία και του Προέδρου της Ομοσπονδίας Ψυκτικών Ελλάδος, κ. Θανάση Αλιβανιστού. Το Σωματείο Αδιούχων Ψυκτικών Μαγνησίας είχε την τιμή να φιλοξενήσει τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Ψυκτικών Ελλάδος στο Βόλο, με τη διοργάνωση ημερίδας με θέμα διατάξεις νέα σκία για την εφαρμογή του κανονισμού ΕΕ517/2014 για τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου. Στην αίθουσα της ΟΕΒΕΜ, ο πρόεδρος του Σωματείου Αδιούχων Ψυκτικών Μαγνησίας, κ. Αλιβάνης Θανάσης, εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, καλωσόρισε και ευχαρίστησε θερμά τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας, κ. Πουλιάνο Παναγιώτη, ο οποίος ήταν και ο κεντρικός ομιλητής της ημερίδας. Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ψυκτικών ανέφερε τους τρεις στόχους που είχαν τεθεί για τον κλάδο: της αδειοδότησης, της πιστοποίησης του επαγγελματός και της εφαρμοστικής του ευρωπαϊκού κανονισμού. Όπως είπε, τα καταφέραμε όλοι μαζί: κλαδική ομοσπονδία, τοπικές ομοσπονδίες και σωματεία. Μεταφέραμε τις ανάγκες και το μήνυμα στις εκάστοτε κυβερνήσεις. Η ενότητά μας είναι η δύναμή μας. Υπάρχει πλέον, είπε, μια πολύ καλή σχέση και συνεργασία με το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος. Η εξέλιξη παράλληλα στον κλιματισμό και την ψύξη, όπως επισημάνθηκε, είναι πραγματικά μεγάλη και η σύγχρονη κοινωνία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να προχωρήσει χωρίς αυτά. Το Σωματείο Αδιούχων Ψυκτικών Μαγνησίας και η Ομοσπονδία Ψυκτικών Ελλάδος δεσμεύθηκαν μάλιστα για την καλύτερη προσπάθεια από μεριάς τους σε όλα τα επίπεδα, τόσο προς τα μέλη όσο και την κοινωνία συνολικά, με γνώμονα την προστασία του επαγγέλματος και του περιβάλλοντος. Στο τέλος της ημερίδας πραγματοποιήθηκε και κοπή πίτας του Σωματείου για το 2022. Στον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου στο Βόλο, ο Μητροπολίτης Σερών και Ιγρήτης Θεολόγος κόμισε την περασμένη Παρασκευή πολυτιμότατα ιερά σεβάσματα της Εκκλησίας μας. Με ιερή συγκίνηση τα υποδέχτηκαν κλήρος και λαός. Με ιερή συγκίνηση, κλήρος και λαός υποδέχθηκαν την περασμένη Παρασκευή στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου Βόλου πολυτιμότατα ιερά σεβάσματα της Εκκλησίας, τα οποία αποτελούν ευλογία και επαρκεωριά στους δύσκολους αυτούς καιρούς για την Ελλάδα. Πρόκειται για τεμάχια του Τιμίου Ξύλου του Σταυρού και ιερών υψάνων του Τιμίου Προδρόμου του Αγίου Παρθενίου, Επισκόπου Λαμσάκου, Προστάτη των Καρκινοπαθών και του Νεοφανούς Μάρτυρος Ραφαήλ Μυτιλίνης. Τα ιερά σεβάσματα κόμισε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Σερών και Νιγρήτης Θεολόγος και υποδέχθηκε επισήμως στα προπήλαια του Ιερού Ναού ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Δημητριάδος Ιγνάτιος, επικεφαλής του κλήρου και του λαού. Ακολούθησε η ακολουθία του ακάθιστου ύμνου, χοροστατούντος του κυρίου Θεολόγου, παρουσία της Αντιπεριφερειάρχη Μαγνησίας και Σποράδων κυρίας Χολυνδρίνη για πλήθος λαού, τηρημένων των μέτρων για την COVID-19. Μετά την απόδοση του ακάθιστου ύμνου, το Βολιώτη Μητροπολίτη Σερών και Νιγρήτης προσφώνησε αδελφικός ο κύριος Ιγνάτιος, ο οποίος εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για την έλευση των ιερών σεβασμάτων. Από την πλευρά του, ο κύριος Θεολόγος χαρακτήρισε τα ιερά λείψα ένα κοινό πνευματικό θησαυρό όλης της Εκκλησίας, που γίνονται αφορμή μεγίστης παρακλήσεως του λαού, ιδίως σε αυτές τις δύσκολες ημέρες, κατά τις οποίες, όπως είπε, άνεμοι από πολλές κατευθύνσεις απειλούν το σκάφος της προσωπικής, κοινωνικής, εθνικής και παγκόσμιας ύπαρξης. Τα ιερά σεβάσματα πάντως θα παραμείνουν στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό του Βόλου μέχρι και την ερχόμενη 5η 14 Απριλίου. Μήνυμα αλτρουισμού έδωσε η Ελληνογαλλική Σχολή Σεν Ζωζέφ με την εθελοντική αιμοδοσία που διοργάνωσε.
Μήνυμα αλτρουισμού από τους υπευθύνους της σχολής του Σεν Ζωζεύ στο Βόλιο, όπου πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί εθελοντική αιμοδοσία. Είναι η πρώτη φορά που οργανώνουμε αιμοδοσία στο σχολείο μας. Γίνεται σε συνεργασία με το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων, το Σύλλογο Διδασκόντων και φυσικά με το Αχιλοπούλιο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου, που ανταποκρίθηκαν αμέσως από την πρώτη στιγμή που το ζητήσαμε. Προσπαθούμε μαζί με τους γονείς αλλά και τους φίλους και τους γνωστούς του σχολείου να δώσουμε το μήνυμα έμπρακτης αγάπης. Γιατί όπως ξέρετε δίνουμε 5 λεπτά από το χρόνο μας και σώζουμε μια ζωή. Είναι η ύψιστη πράξη αγάπης και αλτρουισμού. Το νοσοκομείο μας έχει πολύ μεγάλη ανάγκη από αίμα αυτές τις μέρες, ειδικά εν όψη των εορτών. Πρέπει όλοι να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να δείξουμε την καλή μας διάθεση και την συμπαράσταση στον συνάνθρωπο. Η σημερινή δράση είναι μια δράση οφειλόμενη στην πόλη, η οποία είναι μια εθελοντική αιμοδοσία, ένα πολύτιμο πράγμα. Εγώ που δουλεύω στο νοσοκομείο το καταλαβαίνω πολύ καλά πόσο πολύ χρειαζόμαστε το αίμα και ειδικά τώρα στην περίοδο του COVID οι δωρεές του αίματος έχουν πάει πάρα πολύ πίσω. Έχουμε ξεμείνει από αίμα. Έτσι λοιπόν, συζητώντας αυτό το θέμα, οι αδελφές του Αγίου Ιωσήφ μαζί με τη Διεύθυνση είχαν τη λαμπρή ιδέα να οργανώσουμε μια εθελοντική αιμοδοσία τόσο ύψιστη πράξη κατά τη διάρκεια της Σαρακοστής. Μια έμπρακτη δηλαδή νηστεία, πραγματικά νηστεία και μια έμπρακτη κίνηση αλληλεγγύης προς τον συνάνθρωπό μας. Παρουσιάζεται την ερχόμενη Παρασκευή το βιβλίο του δημοσιογράφου Ανδρέα Ανδρουλιδάκη με τίτλο «Μνήμες κατοχής, ανοιχτές πληγές στο χρόνο». Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός συναντήθηκε σήμερα με τον πρόεδρο του Συνδέσμου Γραμμάτων Τεχνών Θεσσαλίας Ντίνο Κόκκινο εν όψει της παρουσίασης στη Λάρισα του βιβλίου του συγγραφέα δημοσιογράφου Ανδρέα Ανδρουλιδάκη με τίτλο «Μνήμες κατοχής, ανοιχτές πληγές στον χρόνο». Το μόνο που μπορεί να σώσει την ανθρωπότητα είναι η ιστορική μνήμη. Γι' αυτό χρειάζεται να εισκύψουμε βαθιά μέσα στην ελληνική μας ψυχή αλλά και στην ιστορική μνήμη. Διότι η ιστορία επαναλαμβάνεται. Παρουσίαση βιβλίου, ντοκουμέντου «Μνήμες κατοχής». Και εδώ θέλω να ευχαριστήσω το Σύνδεσμο Γραμμάτων και Τεχνών, όλα τα μέλη, τον Πρόεδρο, για την συνεργασία αυτή, αλλά και την πρόταση σε μια ιδιαίτερη κρίσιμη περίοδο να παρουσιαστεί το βιβλίο αυτό στη Λάρισα, στο νέο κτίριο της Περιφέρειας Θεσσαλίας, αλλά ταυτόχρονα θα υπάρχει και ήχος και εικόνα. Θα υπάρξει μια καταπληκτική, ξεχωριστή έκθεση με ντοκουμέντα και αποδείξεις. Το βιβλίο αυτό, «Μνήμες κατοχής» του κ. Ανδρουλιδάκη, είναι σημαντικό και παρουσιάζεται σε μια ιδιαίτερη στιγμή. Σε μια ιδιαίτερη στιγμή αβεβαιότητα, σε μια ιδιαίτερη στιγμή όπου ο πόλεμος είναι στην Ευρώπη. Σε μια ιδιαίτερη στιγμή που οι μνήμες είναι μέλλον. Σε μια ιδιαίτερη στιγμή που ξαναζούμε μια διαφορετική ένταση, ιστορία και βλέπουμε να επαναλαμβάνεται. Πρόκειται για ένα μνημειώδης ερευνητικό έργο με πλούσιο φωτογραφικό υλικό που καταγράφει μαρτύριες και μνήμες από την περίοδο της κατοχής εστιάζοντας στα μαρτυρικά χωριά της Θεσσαλίας και όλης της Ελλάδος, τόπους βασανισμένους που αποτελούν αδιάψευτους μάρτυρες της ναζιστικής βαρβαρότητας. Αποτελεί μεγάλη τιμή για το Σύνδεσμο Γραμμάτων Τεχνών Θεσσαλίας, ο οποίος σε συνεργασία με την Περιφέρεια Θεσσαλίας και τον Περιφερειάρχη Κώστα Αγοραστό παρουσιάζουμε στους Λαρισαίους ένα συγκλονιστικό βιβλίο, το οποίο έχει τίτλο «Μνήμες κατοχής» του Ανδρέα Ανδρουλιδάκη, το οποίο είναι μια έρευνα για τα μαρτυρικά χωριά. Το βιβλίο αυτό αποτελεί μια ρογμή στο χρόνο. Είναι ένα έργο το οποίο είναι μια γροθιά στο στομάχι, καθώς αναβιώνει σκιές και μνήμες μιας άλλης εποχής, οι οποίες άφησαν ένα πολύ βαθύ αποτύπωμα σε ένα μεγάλο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας. Τα μαρτυρικά χωριά. Αυτό το βιβλίο θα παρουσιάσουν ο πρώην πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Προκόπης Παυλόπουλος, ο Υπουργός Δικαιοσύνης Κώστας Τσιάρας και ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, ο οποίος, θέλω να επισημάνω, ότι εκτός από Περιφερειάρχης των έργων, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ενσκύπτει στον πολιτισμό και στις τέχνες και με τον οποίο προηγουμένως συζητήσαμε το Σύνδεσμος θα έχει μια εξαιρετική συνεργασία με την Περιφέρεια και τον ίδιο. Η παρουσίαση του βιβλίου θα γίνει την Παρασκευή 15 Απριλίου σε 7 το απόγευμα στο νέο διοικητήριο της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Το Πάσχα βρίσκεται πρώτων πλινών και το Fashion City Outlet, ο καλύτερος προορισμός αγορών για τους νονούς και τις νονές, επιφυλάσσει ακόμη περισσότερες εκπλήξεις. Να δούμε το ρεπορτάζ. Φέτος το Πάσχα, το Fashion City Outlet, ο καλύτερος προορισμός αγορών για τους νονούς και τις νονές, επιφυλάσσει ακόμη περισσότερες εκπλήξεις. Στο Fashion City Outlet μπορεί κανείς με μία μόνο επίσκεψη να τα βρει όλα. Ρούχα, παπούτσια, λαμπάδες για το Πάσχα, κοσμήματα, αξεσουάρ και ηλεκτρικά ηλεκτρονικά είδη. Όλα σε μοναδικά χαμηλές outlet τιμές. Φέτος το Πάσχα όμως στο Fashion City Outlet οι εκπλήξεις δεν είναι μόνο στις τιμές. Ένα μεγάλο παιχνίδι μαγικού λαβύρινθου στήθηκε στο διάδρομο και όλο το εκπτωτικό κέντρο στολίστηκε με λουλούδια, γιορτάζοντας την άνοιξη αλλά και τις εορταστικές ημέρες του Πάσχα. Μόλις περάσει κανείς στην κεντρική είσοδο του κέντρου θα συναντήσει το χαρακτηριστικό κούνελο και το αυγό του Fashion City Outlet, ενώ οι δύο σταθμοί του αγαπημένου εκπτωτικού κέντρου της Θεσσαλίας έχουν ήδη στολιστεί περιμετρικά με εκατοντάδες λουλούδια και πεταλούδες που έχουν φτιαχτεί από υπεραξιοποιημένα και ανακυκλώσιμα οικολογικά υλικά. Μια τεράστια καρδιά, συμβολίζοντας την αγάπη που δοξάζεται αυτές τις ημέρες του Πάσχα, δεσπόζει στο χώρο και έχει δημιουργηθεί και αυτή από χειροποίητα λουλούδια, ένας λαβύρινθος προβάλλεται στους κοινόχρηστους χώρους του εμπορικού κέντρου και καταλήγει σε ένα τεράστιο ταμπλό γεμάτο επίσημα λουλούδια. Υπάρχει άραγε πιο όμορφο φόντο για να βγάλετε αναμνηστικές φωτογραφίες από αυτό το πρωτότυπο και γεμάτο με χρώματα, photo booth, όπως κάθε χρόνο σε εορταστικές περιόδους, έτσι και φέτος το Fashion City Outlet έχει ετοιμάσει ένα πλούσιο καθημερινό πρόγραμμα για τους μικρούς μας φίλους και για τις διακοπές του Πάσχα με πολλές δράσεις και την πασχαλινή μασκότου να ξετρελαίνει τα παιδιά. Εργαστήρια φωτογραφίας, face painting, κυκλοθέατρο, ξυλοπόδαρη και παραστάσεις μαγικών θα γεμίσουν με χαμόγελα και χαρά τους διαδρόμους του κέντρου. Επίσης, πολλές δράσεις συνεργασία με τοπικούς εκπαιδευτικούς και λοιπούς φορείς θα λάβουν χώρα καθ' όλη τη διάρκεια των Πασχαλινών γιορτών. Υπάρχει καταλληλότερη ατμόσφαιρα για να κάνουμε τις Πασχαλινές αγορές μας, τα δώρα για τους αγαπημένους μας και να νεώσουμε την καρταρόμπα μας. Και με αυτές τις πολύ ωραίες εικόνες το δελτίο μας ολοκληρώνεται. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε και σήμερα. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο βράδυ.